γιατί με ξύπνησες πρωί. Να ακούσω λόγο επειδή. Γιατί τα νεύρα μου τα σπάς. Τι θέλεις και τηλεφωνάς. Ποιος είναι αυτός ο φαφλατάς. Λόγω επειδή από τις 6 το πρωί δεν ακούγεται με τίποτα. Ούτε ένα like δεν έχουμε πάρει. Καλέ, θα μας κρυώσεις, καλέ. Εντάξει. Άμα κρυώσεις. Πρωί πρωί. Σε άλλες φορές δεν είχε ξερισμό, τώρα σε πιάσαν τα κρύα. Τώρα έχει κρύο. Έχει κρύο, αχ, τι να σε κάνω. Μια φορά ήρθατε στην ώρα σας. θα πάει φαντάρος και θα μάθει. Έτσι. Πρωί τα σκουλίκια εκεί μαζί με τους φαντάρους στο Μεσολόγγι. Εγώ άλλο πράγμα λέω, ούτε ένα like δεν πήραμε, ό,τι βγήκαμε, κάναμε. Αναρτήσεις τέτοια παιδιά, Δευτέρα, λόγω επειδή. Κάτσε και εσύ. Εσύ έχεις τώρα 2-3 λεπτά που το έκανες, δηλαδή. Πάντα, πάντα. Με το που έτσι, κάνουμε την πρώτη ανάρτηση, έχουμε 2-3 ξεχασμένους που θα μας πατήσουν εδώ τα like. Αλλά εγώ καταλαβαίνω το γιατί. Μαύρη εκπομπή θα είναι σήμερα. Χάλια τα αποτελέσματα. Κερδίσαν όλοι. Εντάξει, ήταν. Γιατί εσύ περιμένεις τώρα δηλαδή την ίντριγκα θες. Έτσι δεν τότε βγαίνουνε. Έτσι δεν είναι τα ραδιόφωνα στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι δουλεύει. Ζούμε δηλαδή για να ήταν το χθεσινό το Πάοκ Παναθηναϊκός τίποτα 1-3, 0-3 και τέτοια. 0-1-0-0-1. Έλα, ρε, έκανε like ο Λευτέρης. Εντάξει, αυτό και να το κάνουμε. Ο Άρης να έχανε με ανατροπή. Ναι. Και να ρίχνει εδώ τώρα εδώ λαϊκά δικαστήρια, αυτό το ένα, τι θα γίνει, τα ίδια και τα ίδια. Δεν πάμε έτσι αυτό και να δει πώ θα βγει ο κόσμο τώρα. Για το κάνεις έτσι, με νίκες τι να πεις ρε παιδί μου, στις νίκες το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης δεν έχει μάθει να λειτουργεί. Στα καλά, ναι, μόνο στα δύσκολα. Στα δύσκολα, στα δύσκολα. Πώς λέμε, ας πούμε, ξέρω, στα εύκολα είμαστε Παοκάρης Ηρακλής, στα δύσκολα είμαστε... Παοκάρα Ηρακλάρα Γιαννάρα. Όχι, στα δύσκολα είμαστε Μετρόπολης Λίμπερο Αρένα. Έτσι πηγαίνει το πράγμα. Κάτσε, τώρα βάλε και τον άλλο. Βάλω και γέλο, και γέλο. Εντάξει, εσύ. Κοίταξε, πιάνω ρε παιδί μου τα. Εντάξει, τα μοιρασμένα. Τα πανελλαδική εμβέλεια, τα 33. Δεν θα έλεγα τίποτα για τα 33, δεν κατάλαβα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή. Στο πρωινό της Δευτέρας. Κυρίες και κύριοι, στην καινούργια εβδομαδούλα που έρχεται, σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε με Κατερίνα Βουγιούκα και Αποστόλη Τσούτσουρα παρόντες. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ και τέτοια. Εμένα τα παιδιά, πρωί-πρωί, ήρθαμε, πήραν από το σπίτι. Να τα λέμε, όχι. Μια ο ταξιτζής, μια εμείς. Ανησυχία. Κούτρα. Γιατί ωραία, φετινή χρονιά του 2017 κλείνει με τους καλύτερους ιονούς. Καλημέρα και στη γραμμούλα που θα μας κάνει ποδαρικό στην καινούργια εβδομάδα. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, καλημέρα κύριε Μπάμπη, σε όλο το στούντιο, καλημέρα στην κυρία Κατερίνα, στον κύριο Αποστόλη. Καλημέρα κύριε Λευτέρη. Μοιράσαμε λεφτά κύριε Μπάμπη. Είχα πει άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Εντάξει, δεν θα μοιράσει και πολλά λεφτά, δεν νομίζω να το δίνει και πάρα πολύ. Ένα 40 σε κάποια φάση στον έκδοτο άσο. Άρης το άσο ημίχρονο διπλό τελικό έδινε 29. 29. 29. Και αυτό ένα 40 έπρεπε να δίνει, νομίζω από εδώ και πέρα. Και αυτό μοίρασε λεφτά. Σοβαρά, έδινε τόσο πολύ. 29, βέβαια. Όταν ξεκίνησε ήταν 29. Πρέπει να πληρώθηκε άπειρο κόσμο, νομίζω. Άπειρο όχι, αλλά η τολμηρή. Η τολμηρή. Πέραν του δέοντο, νομίζω, σε σύγκριση. Αφού Άρης πιάνει πια. Ανατροπή είναι αυτή που πέτυχε. Η τρίτη. Α, μόλις η τρίτη είμαστε. Δηλαδή μία τρία στα εφτά. Μία Αργοτέλη και μία Παναχαϊκή. Ναι. Είχα πει κύριε Μπάμπη και για τον Πανετολικό ότι δύσκολα, πολύ δύσκολα θα περάσει. Δεν μπαίνει, είχα πει. Ναι. Αλλά να ο διαιτητής, αυτός ο διαιτητής μας τα έκανε, το ρόιδο μας τα έκανε. Έπρεπε να αποβληθεί, έπρεπε να αποβληθεί ο ΦΟΕ και να αποβληθεί με απευθείας κόκκινη και ο Ρωμαό. Τέλος πάντων. Κάτσε λίγο Λευτέρη, μείνε στη γραμμή, θέλω απλά να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου λίγο, απλά τη λέξη Coca-Cola. Η Coca-Cola. Εντάξει, θα έπαιρνε μεταγραφή γιατί είπε ο διαιτητής. Ναι. Οπότε αν έλεγε και ο Coca-Cola ήταν για εδώ πάνω. Για Θεσσαλονίκη θα σου. Αν έλεγε Coca-Cola ήσουν για εδώ. Έχει ζήσει. Έλεγε μεταγραφή. Έχει ζήσει κοντά στου γενναίου ο Λευτεριστό με 6-7 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Κάτι έχει μάθει. Εντάξει. Τέλος πάντων, κερδίσαμε τον Ολυμπιακό. Ναι.
Αυτή η ομάδα στο ΆΚΑ δεν μπαίνει, δεν περνάει, τελείωσε, αυτό ήταν. Α, η ΆΕΚ στο μπάσκετ. Η οποία ΆΕΚ στο μπάσκετ είχε να κερδίσει τον Ολυμπιακό κάτι χρόνια. 13 χρόνια κύριε Μπάμπη. Μάλιστα, 13 χρόνια. Ήμουν σε μάλλη παραδόση. Τελευταία φορά, αλλά Λευτέρη. Με, με. Με Σάκοτα ήταν και η τελευταία φορά που είχε κερδίσει. Πάλι με ντουσαν, με ντουσαν. Ούτε Euro δεν είχε η Ελλάδα. Πού να θυμάμαι και. Θεσσαλονίκη ήταν ο Λευτέρης όταν κέρδισε η ΆΕΚ τελευταία φορά. Με κατσικάρι, με κατσικάρι πρέπει να ήταν. Μάλιστα, θα το ψάξουμε, θα το ψάξουμε εδώ τα αρχεία του λόγω επειδή θα σε βγάλει τα στατιστικά σου. Μάλιστα. Μεθυσμένος. Κάθε μέρα βγαίνει μεθυσμένος από χαρά ο Λευτέρης. Όλα και αφού μια επιτυχία. Τρένο πάει. Τρένο παντού, ναι. Και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο και σε χάντμπολ. Πρώτη σε χάντμπολ. Καφτσούφ, στο χάντμπολ οι σχολές ξινή είναι. Οι σχολές ξινή πρέπει να είναι πρώτα. Μάλιστα, μάλιστα. Πισταγόρα Ολυμπιακό. Πάντα, κλασικά, κλασικά. Κλασική ομάδα χάντμπολ. Δεν ξέρει από χάντμπολ. Θα πούμε εμεί τώρα εδώ. Η χαντμπολική, χαντμπολική. Να σε καλά, Λευτέρη. Να, καλή εβδομάδα. Επίσης, και περιμένω έρευνα, ναι, γιατί οι σχέσεις παχαίνουν, ε! Ναι, 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 έτσι, έτσι έγινε. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Batman. Καλώς το να, καλώς το να. Ντόταν Πρες. Ντόταν Πρες, Ντόταν Πρες. Καλημέρα στο στούντιο και στους... συμπαρουσιαστές. Συνδετημόνες. Πριμέρα ντάμε, συμπαρουσιάτρια. Συντρόφους. Καλημέρα, καλημέρα. Συγγενείς, ό,τι θες πες. Ένα γκολ έπεσα έξω στις προβλέψεις μου. Ναι, είπες 5-0. Παραλίγο να δικαιωθείς, ναι. Την Τεσσάρα και την Πεντάρα ο Βάζελος την έχει καθιερωμένη στην Τούμπα μέσα. Μάλιστα, είναι η δεύτερη φορά και πέρυσι στο κύπελο. Στο κύπελο είχε ρίξει 4. Πόσο, πού είχε ρίξει? 4. Στο κύπελο, ε. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Η ΑΕΚ κέρδισε προχθές το Φίλιππο Βέρεια στο χάντμπολ μέσα στην Βέρεια. Να το λαός, ο λαός παρακολουθεί εδώ τα δρόμενα. Αλλά δεν έμαθα τι έκανε ο ΠΑΟΚ στο χάντμπολ με το Διομήδη Άργους πρέπει μάλιστα να έρθει. Θα μάθουμε. Θα πάρουμε τηλέφωνο τώρα εδώ στο Άργους. Μπορεί να είναι ίδιο το σκορ με το τέτοιο με το ποδόσφαιρο. Πρέπει να κέρδισε, πρέπει να κέρδισε. 4-0. Τι λέει, πώς είμαστε? Σήμερα. Καλά, ωραία, ζόρικα. Πολλά θέματα, εντάξει, έχουμε λίγο τώρα παρασκήνια, παραλυπόμενα, ποδόσφαιρα, αποτελέσματα, επιβεβαιώσεις. Γενικά αυτό, σχολιάσουμε και τα όσα, καθόμαστε και τα βλέπουμε. Στεναχωρέθηκα γιατί ο Μαυραετός, ο μονοκέφαλος, έχασε μέσα στην έδρα του από τον Άρη. Και ο άλλος? Ποιος άλλος? Δεν είπες για δύο αετούς, στεναχωρέθηκες? Της δράμας ο αετός. Α, ένα σκέτος, μάλιστα, εντάξει, τι να κάνουμε ρε παιδί μου, έχασε. Πρακτικά είναι λάθος η φράση μονοκέφαλος όμως, έτσι. Δηλαδή ο αετός ένα κεφάλαιο, εκείνο ο αετός, ρε παιδί μου. Πεις αλλιώς τώρα. Ο κεφάλαιος είναι του ΠΑΟΚ. Ναι, το ξέρω, αλλά ο αετός είναι ένα, ρε παιδί μου, ένα κεφάλαιο. Ένα, άμα σε χάλια βλέπεις ένα αετό με δύο κεφάλια, δεν το λέει το σύνθημα, κάπως έτσι. Καλώς έγινε, την καλημέρα μου και πάμε δυνατά. Τσάω. Είμαστε η μοναδική εκπομπή που μας κλείνουν οι ακροατές, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, θα πείτε κι άλλα, θα σας κλείσω. 20-21 κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Α, μέσα στο Άργος, τον ιστορικό Διομήδη. Α, βέβαια, βέβαια. Τι είναι στη βαθμία, δεν πες τα αποτελέσματα του χάντμπολ, να ξεκινήσουμε έτσι, γιατί δεν κατάλαβα, Δευτέρα είναι. Χάντμπολ, εκκροματικότητες πάνε σύννεφο. Έτσι αφού τα άνοιξε τώρα και είναι, είναι σαν αυτό που λέγαμε πριν μπούμε εδώ, ότι στη Θεσσαλονίκη έτσι κι αλλιώς μεταξύ μας τα λέμε, όλοι έχουμε κάνει... Καλά, όλοι έχουν κάνει ραδιόφωνο, όλοι έχουν περάσει από κάποιο μικρόφωνο, όλοι έχουν εμπειρία. Εντάξει, γι' αυτό και είναι σαν να, πώς λέμε ρε παιδί μου, έχω παίξει μπάλα και ξέρω, επειδή έχω κάνει ραδιόφωνο και ξέρω. Οι μελλοντικές γενιές έτσι θα εκφράζονται. 2-31-0-287-38 από νωρίς, κύριε Κικί, πάντα στη διάθεσή σας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί επικοινωνούμε και συνδιαλεγόμαστε καθημερινώς στο πρωινό της Δευτέρας 11 του Δεκέμβρη, κυρίες και κύριοι. Των Αγίων Προπατώρων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το λέει εδώ το εορτολόγιο, αυτό δεν είναι δικιά μου, δικό μου επιπρόσθετο, μαρτύρων Αϊθαλά και Ακεψεΐ. Δεν γιορτάζει κανένας, δεν υπάρχει κάποιο όνομα ο Αϊθαλάς, το Ακεψεΐς. Αν με λέγανε Ακεψεΐ, ρε φίλε. Γιατί ρε εσύ. Ακεψεΐ, αυτό νομίζω είναι... Ακεψεΐ. Εντάξει, θυμίζει και λίγο τα παλιά της χρηματιστηριακής που λέγαμε Αχεπεΐ. Πήγα σε μια Ακεψεΐ, ας πούμε, και κάτι έδωσα κάτι μετοχής, κάτι τέτοια. Έτσι, να πούμε και κανένα εύθυμο πρωί-πρωί. Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, να κατευθείαν γραμμή να μας σώσει. Καλημέρα. Τι έγινε? Νάτος, νάτος. Έπρεπε να πάρεις πρώτος, σαν πρωτοπόρος. Εντάξει, τα εύκολα σε ονόμενα παραλείπονται. Έτσι, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ανέβηκες μόνο για την Ονειρούπολη πάνω. Ξέρεις, γιατί τη σέλφι την είδαμε. Με πήγανε εκεί πέρα, δηλαδή, συγγνώμη. Να σε δω πάνω σε καρουζέλ, να κάνεις το αλόγατο, να το καβαλάς, αν αντέξει, αν είναι από ανθρακονήματα, δεν ξέρω από τι τα φτιάχνουν αυτά. Δηλαδή πήγες τώρα να δεις οπαδικά, εκεί το έζησες, φώναξε, ανταριανάρα, από εδώ, από εκεί, πήρες και το διπλό και μετά πήγες στον Ιρούπολη, δεν τράπηκες. Ρε φίλε, με πήγανε, δεν πήγα.
Κάτσε πριν. Τέτοιο είσαι. Ό,τι θέλει σε κάνει. Πριν. Έλα, ό,τι θέλει σε κάνει. Ναι, έτσι λες εσύ. Αποδεικνύεται. Οι φωτογραφίες το λένε. Πού είναι ρε παιδιά, μπορώ να τις δω. Πριν ή μετά πήγε ονειρούπολη. Πριν ή μετά. Μετά ρε. Γιατί άμα Θεός φυλάξει τους. Άμα είχαμε κάνα μπουλκουμέ, όχι ονειρούπολη να πηγαίναμε. Σατανούπολη. Μάλιστα. Ναι, ρε φίλε. Για δώσε εδώ στίγμα από την χθεσινή εκδρομή του λαού του Άρη στην πόλη της Καβάλας. Πήραμε, ήμασταν κάμια. Κάνα διχίλιαρο ήμασταν. Ναι. Ναι, κάνα διχίλιαρο, ναι. Ήμασταν εκεί, εντάξει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει όλο το πρωτάθλημα η ομάδα στο πρώτο μήχρονο, να βλέπετε και στο δεύτερο. Αν δεν βλέπετε. Άρδι. Λέγεται πλατέλας. Αυτό. Είναι ξεκινάει χωρίς πλατέλα. Δεν υπάρχει, η ομάδα είναι κομμένη στα δύο. Μπαίνει ο πλατέλας και αλλάζει όλο το παιχνίδι. Ο πλατέλας είναι μεγάλη υπόθεση για τον Άρη. Ναι, φέτος είναι το βαρόμετρο του Άρη. Τελείωσε. Αυτό είναι. Εντάξει, τώρα πήγαμε εκεί πέρα Δραμνή, πήγα να πουλήσω και τρέλα. Ναι. Όχι έξω, μέσα. Πού πάτε, ρε γατιά. Έτσι, έτσι. Αφού ξέρεις όπου βρω εγώ σήμα πουλί το βιάζω, δεν γίνει. Ναι, δε άλλα πες μας τώρα, άσε αυτά τα, να πούμε, τα, ναι. Τους λονταρισμούς. Δεν μου ταβέρνες. Αποστόλη και... Ναι, τα αποφεύγει. Ρεπορτάζ ταβέρνας. Και Μουγιούκα, εσείς που ασχολείστε και με τα ιντερνετικά στοιχήματα. Μάλιστα. Για πες. Το 4-0 εκεί στην Κλεάδος, πόσο έδινε. Πόσο έδινε. Το 4-0 νομίζω και ένα 30 πρέπει να έδινε. Έδινε τόσο, ε. Μάλιστα. Πονηρός τώρα, ε. Το 4-0 έδινε, 30 έδινε, τόσο. Τι θες να πεις, ας πούμε. Δηλαδή βάζει 100 χιλιάρια, ας πούμε, και πόσα πες, 3 εκατομμύρια. Ναι, εντάξει, εγώ σου λέω ότι βάζει και 2 δισεκατομμύρια. Άμα είναι και λύνεις το πρόβλημα της Ελλάδας. Δεν τα βάζετε αυτά, παιδιά. Άμα έχεις τόσο, μια χαρά έχεις. Δεν τα βάζετε, ποια στιγματική. Για να ξέρω γιατί εμένα θα μου κλείσουν το λογαριασμό να βάλω πάνω από 200 ευρώ. Ποιος θα τα βάλει αυτά. Ναι, ρε φίλε, έχει άλλους που παίζουν στη Γουατεμάλα, ας πούμε, στη Μαλαισία. Α, μπράβο. Ας πούμε, άμα δεις τώρα και γράψει, βγάλει ο Sky, πληρώθηκαν οι υπάλληλοι. Όχι ότι λέω τίποτα, εννοώ τίποτα. Μα οι υπάλληλοι του Sky δεν νομίζω να είναι απλήρωτοι. Καλά, φαντάζεσαι τον Πορτοσάλτε σε απεργία κάτω μαζί. Σε προσφυγή ο Άρης Πορτοσάλτε και έτσι δεν ξέρω που θα βρίσκομαι την επόμενη σεζόν. Και εσείς, κυρία Βουγιούκα, μην το ξαναπείτε. Αυτό το φευγάδι δεν μπορεί να το κάνει κανείς ό,τι θέλει. Έτσι, τώρα το θυμήθηκε. Οι φωτογραφίες άλλα δείχνουν. Μάλιστα. Δεν... Τι δείχνουνε. Στο γήπεδο σε σέρνει. Κάτσε. Στο γήπεδο σε σέρνει. Μετά σε σέρνει και στην Ονειρούπολη. Ό,τι θέλει σε κάνει. Όχι και με σέρνει στο γήπεδο. Όχι, αλλά τώρα έγινε σε άδικη. Παίρνω μέρος φευγάτου τώρα, να ξέρεις. Μάλιστα. Γίνε σε άδικη γιατί. Δεν έχει φευγάτου στο γήπεδο. Όχι, όχι. Κανένα δεν σέρνει. Έχει καταπιεί τα χιλιόμετρα με το κουτάλι. Για τις ταβέρνες, γιατί δεν μιλάτε. Δώστε λίγο ρεπορτάζ. Τι έγινε αυτό. Πήγαμε σε ένα. Πέρα σου έκανε λαγάνα γύρω. Ναι, ναι. Ρε εσύ αυτοί να πατεώνετε. 3,5 ευρώ το σάντουιτς. Βρήκανε και τουρισμό σου λέει θα τους αρπάξουμε τα κοροϊδά. Και ξέρεις τι γινότανε μέσα, πανικός. Εντάξει, ο παδοτουρισμός. Ναι, μα πού θα πας, πού να εξυπηρετήσουν, δεν είχε τόσα καταστήματα. Άμα σκάσουν 2.000 κομμάτια τώρα μέσα στην πόλη και θέλουν να φάνε όλοι. Και τώρα όχι, ναι. Φίλε, να σου πω κάτι. το τι πούλμαν υπάρχει, με αυτή την... Ονειρούπολη, πώς τη λένε, χαμός. Θεστικός κόσμος. Μάλιστα, μάλιστα. Χαμός σου λέω. Μάλιστα, να σε καλά Πασχάλη. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Τσαο, τσαο, τσαο. Γύρω λαγάνα. Με Πενιλίκα, τι δεν έχω κάτι μυστήρια εκεί στην Δράμα. Δεν ξέρω και εγώ. Εγώ είχα πάει στο. Α, όχι, εκεί. Στη Δράμα είναι το Πενιλί σουβλάκι. Ναι, ναι. Εγώ όταν είχα πάει, είχαμε πελατωθεί από τη Δράμα, να το λέμε για αυτά. Γι' αυτό καλά έκανε και δεν πήγε. Το 2015 είχα πάει. Γι' αυτό σε αποκλείσανε από την αποστολή γιατί ήσουν το βαρόμετρο και εσύ τη ομάδα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Πολύ καλημέρα σα. Καλημέρα σα, καλημέρα σα. Μετά τους πρωτοπόρους της Β' Εθνικής πάμε και στη Γ' Εθνική που πιάσαμε κορυφή και δεν ξαναπέφτουμε. Έτσι, έτσι ακριβώς. Όντως, για πρώτη φορά ο Ηρακλής στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Και την Τετάρτη αυτοί έχουν ρεπό και εμείς πάμε στην Έδεσα. Δηλαδή είναι ό,τι πάμε στην Έδεσα είναι και διαφορά. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ας όψετε, ευτυχώς βρήκανε φλέβα χρυσού με το Ρώμα, έχει κάνει 12 γκολ σε 10 παιχνίδια. Είναι σε απίστευτη φόρμα. Εντάξει, καλά, δεν είναι και για γάμα εθνική όραβα. Τώρα μην λέμε και τέτοια. Όχι, είναι μια κλάση παραπάνω. Στον Ιωνικό ήταν και με ένα παιχνίδι λέμε, που το έκανε πρώτα ο Ηρακλής, ήρθε και έχει βγάλει την μισή άνοδο. Έτσι είναι ακριβώς. Δικιά του. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είναι πως λέγαμε σαν τον πλατέλα βαρόμετρο και είναι ο. Άρα, ναι, ναι. Το ξύλο οποίος... έχει κάνει 12 γκολ και 10 παιχνίδια. Απίστε. Τι άλλο να κάνει. Έτσι, εννοείται. Τι άλλο να κάνει. Εννοείται. Πήγες προχθές.
Ναι, ναι, πήγα. Και ο Λαγκαδάς, δηλαδή, όπως έπαιξε με εμάς, έπαιξε και με το Παλοχώρι. Βεβαίως. Τίμιος Λαγκαδάς. Το... 1-1. Είναι ισοπαλές. Δηλαδή, δεν... Πάρα τα όσα λεγόντουσαν... Εντάξει. Μια χαρά είναι. Δηλαδή, χαρά. Αν πέραμε και το Λαγκαδά, θα ήμασταν... Μα αυτό. Είπα, το... δηλαδή την Τετάρτη είναι ό,τι πάρουμε είναι διαφορά για να τελειώσει και ο πρώτος γύρος. Μα αυτό το πρωτάθλημα για να σωθείς καταρχήν δεν έχει τώρα να χάριστεί σε κανέναν. Όμως έπεφτε. Βέβαια, η ομάδα ξεκίνησε για να σωθεί. Βέβαια τώρα. Okay, η ομάδα ξεκίνησε για να σωθεί και τη βλέπω να παίρνει την άνοδο. Πάει μια 5-6 αγωνική να ετοιμάζεται για τα μπαράζ με τον Αχιλλέα. Το πάει πολύ καλά. Τώρα το θέμα είναι εντάξει, θα γίνει κάποια ενίσχυση. Μπαράζ θα παίξουν όλοι μαζί, όλοι μαζί και η ομάδα του Βόλου ξέρει ποιος είναι πάνω, ο Αχιλλέας. Μπαράζ τώρα, γιατί γι' αυτό το συζητούσαμε για την προηγούμενη Κυριακή στο γήπεδο. Είναι, πώς είναι. Είναι δηλαδή 6, είναι 8. 8 πρωταθλητές, ναι. Οι 4 του Βόρεια και 4 του Νότου θα κάνουν πρωταθληματάκια και θα βγουν οι δύο πρώτοι. Μάλιστα, καλά το έλεγα. Δηλαδή γιατί αυτό... και εσύ θα έχεις, και εμείς 99% από την πάνω την πλευρά έχουμε την ομάδα του Αχιλλέα, τον Βόλο. Ναι, ναι, εντάξει, αλλά δύο ανεβαίνουν. Φυσιολογικά πρέπει να είναι. Πρέπει να βάλει τους όλους δύο από κάτω. Γιατί ο Αχιλλέας, όπως ξέρεις, διασυνδέσεις. Τρένο θα πάει ο Αχιλλέας, εννοείται. Άμα, μπράβο. Αφού το είχε άρα πει πρέπει ότι... μαζί με τον Αχιλλέα να ανέβεις. Αφού το είχε πει, σε κανένα δύο χρόνια θα είμαι η μοναδική ομάδα του Βόλου και θα παίζω πρώτη εθνική. Το είχε πει αυτό ο Αχιλλέας. Γι' αυτό, έτσι, φυσιολογικά έτσι θα πάει, παιδιά. Μάλιστα, μάλιστα. Μπράβο, καλή μπράβο. Εβδομάδα να έχουμε. Έτσι, επίσης. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Τσαο, τσαο. Πληρέστο, δηλαδή τα έχουμε. Ήρεμοι όλοι πόλοι. Ναι, αυτό σου λέει τώρα δεν πουλάνε τέτοια. Τι είπαμε για Άρη, για Ρακλή, μόνο για ΠΑΟΚ δεν είπαμε. Δεν έχουμε ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ. Να βγει κανένα ΠΑΟΞή. Πήγε γήπεδο χθες να μας το δώσει. Αλλά βέβαια είδες το λόγο επειδή είναι μοναδική. Όταν λέμε τι 33, 50-50 είναι εκπομπή. Δεν υπάρχει. 50 φωνή. ΠΑΟΚ και 50 όλοι οι άλλοι. Πού το είναι στο ΠΑΟΚ, είδες καμιά αναφορά όχι, στο ΠΑΟΚ. Δεν είπα εγώ τίποτα. Δεν σε κατηγοράω. Εμένα ΑΕΞή βγήκε Αριανό Ηρακλήδε και ένα ΠΑΟΞή βγήκε βέβαια ο οποίο okay, μίλησε. Την πέταξε την πηχτή του για το Μαυραετό, την πέταξε. Στεναχωρέθηκα. Α, ξέρεις τι, Τρέγιας την προηγούμενη εβδομάδα άχαστος έλεγε ότι στατιστική μελέτη, εντάξει, αυτές δικιά του, δικιά του. Ναι, ναι, γιατί όχι, ρε παιδί, μου έλεγε στατιστική μελέτη δικιά του ότι το 7ο μάτς πάντα σπάει και ο Άρης δεν υπάρχει, δεν ήξερε καν με ποιον παίζει. Δεν έχει σημασία. Λέει με ποιον παίζει την επόμενη αγωνιστή και του λένε με δράμα, θα σπάσει, λες, δεν κερδίζει. Σου λέει 7 χρόνια φαγούρα, 7 τα κακά της μοίρας μου. 7 πληγές του Φαραώ. Ναι, σου λέει, ρε παιδί μου, το 7ο θα σπάσει, αλλά δεν έσπασε, ο Άρης και πάλι με ανατροπή επικράτησε μέσα στην δόξα με... Τώρα για να πάμε, και στο άλλο το μάτς που λες για το ΠΑΟΚ. Ποιο είναι το μάτς του ΠΑΟΚ. Τα συζητούσαμε και εκτός off the record. Ναι. Σου έλεγα ότι εγώ δεν το πίστευα αυτό το πανηγυρικό που έγινε χθες, που όντως ήταν πανηγυρικό, ρε παιδί μου. Πίστευα ότι θα έχει λίγο περίεργο αποτέλεσμα. Μα δύσκολα δεν. Αλλά αυτός πανηγυρικός πραγματικά είναι για λύπηση, είναι να το λυπάσαι. Είναι πραγματικά να το λυπάσαι. Θυμίζει η ομάδα της Θεσσαλονίκης τόσα χρόνια πως ήταν ο ΠΑΟΚ Άρης Κυρακλής που βολόδερναν. Τέτοια κατάντια νομίζω δεν είχε ποτέ καμιά ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πώς δεν την είχε. Και ο ΠΑΟΚ την είχε τέτοια κατάντια σε μερικά χρονικά σημεία της ιστορίας του. Και ο Άρης την είχε και ο Ηρακλής την είχε να είναι κλωτσοσκούφι. Ο Άρης ακόμα παλεύει να σηκωθεί να φύγει από αυτή την κατάντια. Ναι, πριν χρόνια ρε παιδί μου ήταν το κλωτσοσκούφι η ομάδα όταν ταλανιζόταν από τρομερά οικονομικά προβλήματα. Εντάξει, είναι μια κατάσταση που έχουμε βιώσει εδώ. Έχουμε την τεχνογνωσία στη Θεσσαλονίκη μας. Το know-how, έτσι να μιλήσουμε και λίγο φιλελέδικα. Λοιπόν, Δευτέρα 11 του Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα βουνού. Να πάρουμε τα βουνά. Να πάρουμε τα βουνά. Τα έχουν πάρει ομάδες, όλες είναι στις κορυφές εκεί. Ο Άρης είναι πρώτος, ο Ηρακλής είναι πρώτος, ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος βέβαια. Είναι η αλήθεια, χαλάει είναι όλη δεύτερος την. Δεύτερος ακόμα. Ακόμα, εντάξει, σήμερα η ΑΕΚ. Και εγώ την έχω δώσει πάλι κόντρα την έβαλα την ΑΕΚ ότι κάπου θα γκελάρει μετά τα συνεχόμενα παιχνίδια της Ευρώπης. 4-0 παίξε την ΑΕΚ. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να αφήσει τέτοια ευκαιρία να χαθεί. Θεωρητικά, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο ΠΑΟΚ. Κανονικά, εγώ αν ήμουν εφημερίδα του ΠΑΟΚ, η εκπομπή του ΠΑΟΚ θα έβγαινα με τίτλο. Για να τους πικάρω όλους. Όχι, ούτε στα 4, ούτε τέτοια αυτά όλα. Ότι. Το πρωτάθλημα είναι η τύχη, είναι στα χέρια του, είναι στα πόδια του ποδοσφαιριστό του. Διότι αν ο ΠΑΟΚ κάνει το 16-16, παίρνει το πρωτάθλημα. Πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να περιμένει στραβοπατήματα των άλλων, απλά πρέπει να πάρει 16 συνεχόμενες νίκες. Καλά, και Πανιώνιος. Όχι, όχι. Γιατί όχι. Όχι, όχι. Γιατί άμα πάρει και ο Ολυμπιακός 16-16 και αυτός θα το πάρει. Εντάξει. Όποιος, μεγάλη για πρόβλεψη. Όποιος κάνει το 16-16, παιδιά παίρνει το πρωτάθλημα. Δηλαδή προφητεία.
Μόνο εδώ τα ακούσατε αυτό. Εννοείται. Τι νομίζεις. Παγκόσμια ημέρα λέει βουνού. Γιορτάζουμε τα βουνά. Με το βουνό θα φύγει, θα γίνω ο φίλος και ούτω καθεξής. Για να αναδείξει λέει το ζωτικό ρόλο που παίζει το βουνό στη ζωή των ανθρώπων, παίζει και να υπενθυμίσει τη διεθνή κοινότητα την ευθύνη που έχει για τη διατήρηση του βουνού. Χάνουμε τα βουνά, μάλλον. Τα βουνά λέει καλύπτουν το 1 πέμπτο της ξηράς και παρέχουν ζωή στο 1 δέκατο του παγκόσμιου πληθυσμού. Η δασική αποψήλωση συμβάλλει στην οικολογική υποβάθμιση και την απώλεια της βιοποικιλότητας. Χρόνια πολλά σε όλα μας τα βουνά, ό,τι έχουμε εδώ κοντά μας. Από το Σέιξου δεν το λες βουνό, το Χορτιάτι το λες βουνό. Ναι. Το λες βουνό, είναι πάνω από 1000 μέτρα. Κάτσε και εγώ επειδή είμαι γειτονιά εκεί τώρα δεν μπορώ να μην πω χρόνια πολλά στο Σέιξου. Εκεί φάγαμε τα παιδικά μας χρόνια τώρα. Ναι, αλλά δεν είναι βουνό, μωρέ, είναι ο λόφος του Σέιξου λέμε. Άρα... Βουναλάκι, μωρέ, έχουμε για αγριογούρουνα στην Τριανδρία. Δεν το λέμε βουνό. Θα θέλαμε, θα είναι σαν την κοινή την ταινία ρε παιδί μου, την Ιρλανδική. Ο άνθρωπος που ανέβηκε ένα λόφο και κατέβηκε ένα βουνό, μια αληθινή ιστορία που είχαν κάνει τέλος πάντων. Τι έχουμε εδώ βουνά γύρω μας. Να τα ημινήσουμε ρε παιδιά. Έχουμε τον Όλυμπο. Τον Κίσαβο. Τον Κίσαβο. Ο Κίσαβος είναι Θεσσαλία, δεν είναι Κίσαβο. Νομίζω εκεί ανήκει διοικητικά. Έχουμε το. Την οροσυρά τη Ροδόπη. Πολύ μακριά πήγες ρε παιδί μου. Θα κάνουμε πατριδογνωσία όπως κάναμε την προηγούμενη την φορά. Τι βάλια κάλτα. Στο, έχουμε το Χολομόντα, το Καϊμάξαλαν. Καϊμάξαλαν, πάρα πολλά πράγματα. Το Λαϊά, καλά, αυτά είναι όλα. Το χιονόδρομο καταξέρουμε. Χρόνια πολλά λοιπόν. Εντάξει, αρχίζουμε τώρα να τα μνημονεύουμε για να γεμίσουμε εκπομπή. Σε ποιον άλλο να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά, σαν σήμερα το. Γενέθλια. Ποιοι έχουν γενέθλια, το 1948 γεννιέται ο Σταμάτης Πανουδάκης, αδερφός. Ναι. Πώς τον έχω στο όνομα του, Γιώργος Πανουδάκη. Γιώργος Πανουδάκη. Μάλιστα, αυτό έτσι ήθελα να στο αναφέρω. Μπορεί να είναι μαζί να κάνουν γενέθλια τέτοια. Ναι. Να πάνε στον Αντώνη Ρέμο, να τον γλωτήσουν. Καταλαβαίνεις πως έχουν αυτά τα. Να σε ρωτήσω. Τα έπιπλα θα είναι εκεί με ξύλ. Θέλεις να κάνεις μόνο σου εκπομπές από εδώ και πέρα. Όχι, ρε παιδί μου. Ή δεν θα κάνεις δυο σας. Αμέσως απειλές. Οι επιλογές είναι πολύ λίγες. Αμέσως απειλές, ρε παιδί μου. Είπαμε ένα έτσι τώρα, ξέρω κατευθείαν να. Την άλλη Δευτέρα δεν θα. Εντάξει, όχι, εντάξει. Ποιο σε γενέθλια σα σήμερα λίγοι. Γεννήθηκαν το 1981 ο Χαβιέρ Σαβιόλα. Και από τον Ολυμπιακό. Βεβαίως. Ως ιδιαίτερη επιτυχία, μεγάλη ελπίδα του αργεντίνικου ποδοσφαίρου που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Στον Ολυμπιακό. Όχι, μωρέ, και στην Μπαρτσελόνα. Δεν έκανε καριέρα, δεν έπαιξε. Έλα, μωρέ, τώρα Σαβιόλα έπαιξε μπάλα στην Μπαρτσελόνα. Ούτε στην Αργεντινή. Ξεκίνησε με μεγάλα εχέγγυα, με μεγάλες προοπτικές και περγαμίνες, αλλά δεν ήταν αυτό. Για γυρολόγο σχεδόν το γηπέδο. Άντε βρε Σαβιόλα τώρα, σιγά που τον έχει δει. Και από Ρεάλ πέρασε ο Σαβιόλα, άιτε, ούτε καν το θυμάμαι αυτό. Πήρε τι μεταγραφέ. Και λιμό, α πούμε, έχει πέρασει Ρεάλ Μπαρσελόνα. Άντε βρε το λιμό. Εντάξει, ρε παιδί μου, στην Μπαρσελόνα. Ρεάλ Μπαρσελόνα Ολυμπιακό. Στην Μπαρσελόνα, σκέψω ότι η Μπαρσελόνα έφυγε και θανικό Μονακό και Σεβίλη. Εντάξει. Τώρα. Όταν έπαιζε όμως στη Μονακό, η Μονακό ήταν στα πάνω της. Δεν ήταν τώρα. Γαλλικό πρωτάθλημα τώρα. Και εγώ γαλλικό πρωτάθλημα κάνω μια ομάδα. Κάτσε ρε εδώ, εμείς ασχολούμαστε με το ελληνικό, ρε κάτσε καλά. Βγαίνουμε, σου λέω, λίμπερο να κατέβει, βγαίνουμε στη Γαλλία πρωταθλητέ. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Επειδή και εγώ δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες. Έτσι. Να πω ότι η κροτίδα που έπεσε πρέπει να είναι βαρύς ο Πέλεκης. Να υπάρχει αφαίρεση βαθμών σίγουρα στον Άρη και βαρύ χρηματικό πρόστιμο. Δεν διακόπηκε το μάτς. Έπρεπε να διακοπεί. Δηλαδή χτύπησε το διαιτή. Πιστεύω το βίντεο να πάει στον αθλητικό δικαστή. Δεν θα μιλήσω για τον γκολ που είπε ο Διγκόζης ότι ήταν offside, αλλά και το άλλο τον γκολ του Άρη. Κάνει κοντρόλ με το χέρι. Ξεκινάει από. Από αντικανονική. Ποιο το πρώτο. Υπερβολή, όχι. Εντάξει, γιατί αυτό το είδαμε αυτό, τελικά. Όχι, το δεύτερο. Λέει ότι το βάζει με το χέρι. Αλλά αυτό είναι τώρα, όχι υπερβολή. Αυτό είναι παίρνει σχεδόν. Την μπάλα. Παίρνει την μπάλα αυτό που δίνει την πάσα. Δεν του ξέρω κιόλα αυτού. Δεν ασχολούμαι με άλλε ομάδε. Ναι, φαίνεται. Τι. Δεν ασχολούμαι με άλλε ομάδε. Να πω και για τον μπάσκετ. Ναι. Το Σάββατο είναι το ντέρμπι τη παραμονή. Παίζει η Κίμη ένα δύσκολο παιχνίδι. Mm-hmm. Πιστεύω να το πάρει. Και να ρίξει στη Β' Εθνική αυτή την ομάδα εδώ που ενοχλεί στην πόλη. Μάλιστα. Με ποιο παίζει η Κίμη, γιατί δεν καταλάβαμε. Όχι, καλά. Παίζει με μια ομάδα που κινδυνεύει εδώ της πόλης. Μάλιστα. Μια ομάδα που έχει μεγάλα χρέη και μια ομάδα που φεσώνει πάντοτε την πόλη. Μάλιστα. Και επειδή, εντάξει, με τον Ηρακλή δεν θα ασχοληθώ γιατί δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες. Ναι, έτσι, ναι. Πιστεύω να. Μόνο για την αστραπή δεδροποτά μου δεν είπες, δηλαδή. Ανανεύει να πέσει για χρέη. Αν ανέβει στη Β' να πέσει για χρέη. Μάλιστα, εντάξει. Με τον καλό το λόγο. Για πάω τίποτα, ούτε καν μας νοιάζει. Πάω και ρε φίλε, με μικρή ομάδα παίζουμε Παναθηναϊκό. Τα λέγαμε, είπαμε. Εδώ ο πρόεδρος που είχε ο Αλαφούζος τους έλεγε.
δεν γίνεται, λέει, να παίζουμε με λιγότερους παίχτες, με 6. Mm-hmm. Και του λέγα, δεν γίνεται, λέει, με 11, πρόεδρε. Λέει, μα εγώ στο Sky έχω απολύσει τους μισούς και δουλεύουμε, λέει, μια χαρά. Έτσι. Ευέλικτο σχήμα. Ευέλικτο σχήμα. Μάλιστα. Να είσαι καλά, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω. Χαμόγελα στη Θεσσαλονίκη, ποικιλό τρόπο. Τι ωραίο. Τι ωραίο. Αυτή η έννοια του να πεθάνει κατσίκα του γείτονα, ρε παιδί μου. Να πεθάνει. Από πόνου, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτό σημαίνει, ρε παιδί μου. Τίμιο, βγήκε, το είπε. Δεν ασχολούμαι με άλλε ομάδε. Τίμιο, όχι, τίμιο. Να σου πω κάτι, από κάτι άλλου ψευτο, ξέρει, όχι, εγώ είμαι πολιτισμένο. Είπε ο άνθρωπο. Πάω, ξύ, θέλω να καταστραφείτε όλοι, να μείνω μόνος μου. Σαν Αργιανός να καταστραφούν όλοι οι υπόλοιποι. Oh, πάντα το έλεγα. Να ξέρεις, είσαι λάθος. Τώρα, αν μιλάς επί προσωπικού, είσαι λάθος. Τι, δεν θέλεις Όχι, δεν θέλω. Δεν θες να καταστραφούν. Ποτέ δεν ήθελα. Κατερίνα, πάντως ένα γιατρό. Όχι, δεν ήθελα. Ξέρω ένα γιατρό κιόλας, μου πάμε. Δηλαδή, πήγαμε, ρε φίλε, σε γιατρό. Πήγαμε και είναι και ομοειδεά τη. Δεν τα είπες αυτά. Πας, παίρνω γιατρέ, πες εδώ. Ποτέ δεν το ήθελα, να ξέρεις. Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, αυτό ήταν τίμιο, ρε παιδί. Βγαίνει ο άλλος, λέει, εγώ δεν γουστάρω κανέναν, ρε, διαλυθείτε όλοι. Θα σου πω κάτι. Χωρίς τους άλλους. Δεν έχει νόημα και η δική σου νίκη. Ναι, ναι, σκαλά. Αυτό που σου έλεγα, δηλαδή, τώρα, να σου... Ναι. Υποθετικό σενάριο. Εγώ, άντε, πες ότι θέλω να καταστραφεί π.χ. ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Υποθετικό. Τι να θέλω να. Όχι, ρε παιδί. Υποθετικό, μου. Ναι. Υποθετικότατο. Ναι. Τι να θέλω να δω εγώ του χρόνου, το Άρης Λαμία. Να πάω να δω εγώ το Άρης Λαμία. Ή, τώρα, το είδαμε, ο ΠΑΟΚΣ ευχαριστιέται αυτή τη στιγμή που στη θέση του Άρη είναι η Λαμία. Θα πάει να δει ένα ΠΑΟΚ Λαμία με 7.000 κόσμο που θα έχει ένα ΠΑΟΚ Άρης με 30.000 κόσμο. Μπορεί και να κέρδιζε και θα βγάζει και γούστα μια εβδομάδα. Να σου το πω και έτσι. Το και... σουσού τη προηγούμενη εβδομάδα και το σουσού τη επόμενη. Τώρα το λέτε σε μένα, πες το σου πάω ξύδι. Τι να το πω, δεν με ενδιαφέρει να το πω, ρε παιδί μου. Σου εξηγώ για μένα. Γιατί μου λες. Το ερώτημα. Εγώ τι θα προτιμήσω να δω, το Άρης Τρίκαλα ή το Άρης ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Προφανώς το Άρης ΠΑΟΚ. Έτσι. 2-31-087-38 για τηλέφωνο επικοινωνία, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνετια, στα Facebook και σε όλα αυτά επικοινωνούμε καθημερινώς. 11 του Δεκέμβρη, κανένα ιστορικό γεγονότο έτσι. Σας σήμερα το 1886 η Dial Square FC, μια ποδοσφαιρική ομάδα από το Woolwich, δίνει τον πρώτο της αγώνα και συντρίβει με 6-0 την Eastern Wanderers. Αργότερα, λέει, θα γίνει πασίγνωση ως Arsenal FC. Ξεκίνησε την ιστορία της Arsenal με νίκη. Αλλά μετά το που κατέληξε. Εκεί έμεινε. Στη νίκη της αρχής. Έτσι, το 1886, ναι. Η Dial Square FC, η οποία είχε από τότε σήμα τα κανόνια και έμεινε. Και με τις μπάλες εκεί και τις τέτοιες, πώς λένε αυτές, από μόλιβδο, από τι ήταν, μολύβι, τέλος πάντων. Το 1946 δημιουργείται η UNICEF. Γενέθλια έχει η UNICEF, χορηγός της Μπαρτσελόνα και του Ολυμπιακού. Για χρόνια. Για χρόνια, να τα λέμε και αυτά. Ναι, αλλά με λάμπρο σκόρδα έχεις λάμψει τώρα, κάτσε καλά. Ποια UNICEF, βρε τώρα. Έλα, βρε τώρα, βρε τα γάτα. Είχα λάμψει τώρα, κάτσε καλά. Βεβαίως. Εν ολίγης από ιστορικά στοιχεία που αξίζει να μνημονεύουμε, άμα κάποιος σας ρωτήσει τους δρόμους. Αυτά δεν έχει και τόσα όλα. Γι' αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Ξεκινήσαμε δυναμικά, όμορφα, ωραία. Και επιστρέφουμε να τα θέσουμε όλα επιτάπητο στα αποτελέσματά μας, τι είδαμε τις αγωνιστικές. Όχι μόνο, μείνετε συντονισμένοι, τώρα ξεκινάμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο πρωινό του Λίμπερο 107,4. Δυνατά, αθλητικά. Με πόσο μπάλα, παιδί μου, μπήκαμε. 6-1 πρώτο λεπτό κατευθείαν. Μπούρου, μπούρου, 4-4-2. Παρεμπιπτόντως. Θα αλλάξει ο κόσμος συχνότητα σου. Λέει, τι είναι αυτή ρε, εσύ, αθλητική εκπομπή. Αθλητική εκπομπή, κανονικά. Αλλά το γεγονός ότι δεν ασχολήθηκε κανένας. Κανένας όμως. Και δεν μιλάω κανένας στην πόλη, κανένας στις τάξεις του Άρη. Ναι. Με την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ρε παιδί μου, πιο φυσιολογικό αποτέλεσμα υπήρχε. Δηλαδή... Όχι, δεν υπήρχε πιο φυσιολογικό. Εντάξει, τώρα είναι τραγικό να λέμε βέβαια ότι να χάνεις 20 πόντους είναι πλέον. Τον Παναθηναϊκό χάνεις. Αίτητος είναι αυτός ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, οκ, και ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας τι. Αϊτήθηκε. Το βλέπαμε. Ένα μάτσι ήταν του Προμηθέα. Και πού το δε πε εκεί που έβγαλε διαβατήριο. Έτσι. Για να έρθει. Τον καταδικάσαμε τον Προμηθέα. Καθίσαμε να δούμε το Σάββατο το απόγευμα λίγο μπασκετάκι. Τι γίνεται. Α, Προμηθέα που έχουμε ακούσει πράγματα και θάματα. Πάρτον. Ιτήθηκε από το Λαύριο, νομίζω. Από το Λαύριο έπαιζε. Όχι, δεν έπαιζε με το Λαύριο. Από το Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο, τον Ρέθυμνο. Μπράβο, μπράβο. Σωστό. Κρέταν Kings. Ενέρεση τώρα το μπάσκετ, δηλαδή το άμα κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ήταν το γεγονό τη χρονιά από τη στιγμή που ιτήθηκε πάρα πολύ φυσιολογικό. Ενώ να μου πει, ναι, το ΑΕΚ Ολυμπιακό στο μπάσκετ είναι ένα. Ήταν έκπληξη. Ήταν μια έκπληξη. Βέβαια η ΑΕΚ κέρδισε και τον Παναθηναϊκό και στο κύπελο. Έδειξε τα δόντια τη. Δεν ήταν τυχαίο ο αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Να τα λέμε και αυτό. Όχι, ΑΕΚ είναι αυτό.
αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, αν κάποιο πήγαινε να μπει σφίνα, αν μιλούσαμε πριν δύο χρόνια, σα έλεγα ότι Άρης και ΑΕΚ πάνε να μπουν σφίνα. Ναι. Πριν δύο χρόνια. Τώρα, άμα πάει να μπει κάποιο σφίνα, αν, που είναι πολύ πάλι δύσκολο, είναι η ΑΕΚ. Σιγά-σιγά διαμορφώνεται μία τάση ούτως ή άλλως σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Αγωνιστικούλα είχαμε βέβαια στη Super League, γιατί τα είπαμε και λίγο ανακατεμένα τα αποτελέσματα. Θα βγάλω αποτελέσματα εδώ να δω τι έδωσε στο λόγο, επειδή στον κουβά της αγωνιστικής νομίζω δεν θα πιάσα τίποτα. Άντε βαριά το τον Πάοκ έπιασε που τον έδωσε. Το δεύτερο έπιασε. Πάντα το δεύτερο πιάνε. Όχι, αφού στράβωσε. Το χάσε, ρε. Στράβωσε. Το είχα δώσει 1-1 νομίζω. Λοιπόν, θα λέει η Κατερίνα και εγώ θα επιβεβαιώνω. Κάτσε να πάει τώρα το στάτους μου εδώ. Λέγε εσύ και εγώ θα το βρω. Λάρισα Ξάνθη 1-0. Λάρισα Ξάνθη 1-0. Γίνανε και εκεί πράγματα και θάματα με Αλέξη Κούγια, τον προπονητή της ομάδος. Δεν μας αναφέρεις ονόματα, γιατί οι μηνύσεις φεύγουν. Ο Αλέξη μα ήταν πρωταγωνιστής σε ένα περιστατικό. Δεν είπα κάτι. Δεν απέδωσα κάποιο χαρακτηρισμό. Απεδείχθη σε δικαστήριο ότι ήταν πρωταγωνιστής. Ήταν πρωταγωνιστής, το φάνηκε. Το δείξαν όλες τις κάμερες, αλλά μετά δήλωσε ο ίδιος ο Αλέξης Κούγιας ότι έγινε γιατί λέει. Πώς το λένε το προπονητήρι της Λάρισας. Κάτσε να το βρω τώρα. Ό,τι έγινε, λέει, ήταν γιατί ο προπονητής μας, ο Ηλίας ο Φιντάνης, είναι άντρας, λέει. Και αντιδρά αντρίκια. Δηλαδή, εντάξει, μια χαρά. Τέλος καλό, αλλά τι καλά, είναι, καμιά γυναικούλα να πετάει τα ακούνια. Έτσι ακριβώς, ρε παιδί. Λέω. Οπότε, τα έχει αυτά η Λάρισα ούτως ή άλλως και μας προσφέρει πολλά πράγματα κάθε φορά σε κάθε αγωνιστική. Αξίζει να την παρακολουθήσει η Λάρισα, η οποία πάει και αυτή τρένο, ε. Τρένο. Από εκεί ξεκίνησε άσχημα. Τρένο μαζευτήκαμε. Ωραία, παιδί μου, εδώ σιδηρόδρομοι σήμερα. Εννοείται, θα αυξηθεί τώρα και η μεταπολιτική αξία. Δεν ξέρω, το δώσαμε τον ΕΣΕ, μόνο 40 μοίρια, κάτι τέτοιο. Παιδιά, με τόσα τρένα εδώ που γίνεται. Έχεις δώσει τρένα, αεροπλάνα, αεροπλάνα και βαπόρια. Αυξάνουμε εδώ το σιδηροδρομικό δίκτυο. Λοιπόν, η Λάρισα επικράτησε με 1-0. Αυτό το είχαμε δώσει 0-0, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζεις εδώ. Έχει λογικά. Μπορεί και. Κάτσε, αχ, θα πάει. Εντάξει, έχουμε τώρα το ίντερνετ. Δεν λύγει τα αποτελέσματα και εγώ θα τα επιβεβαιώσω μετά. Ναι. Πανιόνιος Πλατανιάς 2-1. Πανιόνιος Πλατανιάς, αυτό μέχρι το δώσαμε. Το 82 το πιανε. Το πιανε. Λέω 1-1 και ο Πονηρός, κάτι θα γίνει. Άλλο και ο Πανιόνιος. Κάτι έγινε, όντως. Ξαναβρίσκει σιγά-σιγά και ο Πανιόνιος τον εαυτό του. Πανετολικός Ολυμπιακός 1-4. Αυτό νομίζω το είχα δώσει 1-2. Τέλος πάντων, μέσα είμαστε στο δίπλο. Δεν ήταν και καμιά σοβαρή πρόβλεψη από την άλλη. Ήταν ψιλοφυσιολογικό και αναμενόμενο. Του 1-18. Με τόσο δεν είχε το διπλό. Ναι. Ωραία, ωραία πράγματα. Απόλλωνα Σμύρνης, Αστέρας Τρίπολης 1-3. 1-3, Αστέρας Τρίπολης και αυτό σε πάρα πολύ κακό. Και αυτό τρένο. Έτερο τρένο. Έτερο τρένο, ότι από τα πολλά τρένα τη φετινή χρονιά. Ατρόμητο Λεβαδιακό. 1-1 το δώσαμε αυτό και αυτό το χάσαμε, εννοείται. Έχουμε ένα στα 3, στα 4, μπράβο, ναι. 1-0. Mm-hmm. Πας Γιάννενα Λαμία 1-1. 1-1, 2-0 το δώσαμε αυτό και αυτό στον κουβά. Πολύ ωραία πήγαμε, ναι. Πάω Παναθηναϊκός 4-0. 1-0 και αυτό μπορείς να το δεις κουβά, γιατί το βλέπα πολύ σφιχτό. Και εγώ ήμουν κοντά στη λογική του Αποστόλη ότι θα είναι αγχωτικό. Και το ΑΕΚ Κέρκυρα, τι το έχει ζήσει. Το έχω δώσει 0-0 και με βρίζουν από κάτω, μου λένε εσύ πολύ ΑΕΚΤΣΙΣ είσαι και το κάνεις για γούρι, είσαι λέει τόσο ΑΕΚΤΣΙΣ. Δεν θα βρεις τι είμαι. Πασαραϊκό σήμερα, φίλε, τι θες να είμαι. Και το, γνωστή έχθρα. Έτσι, και το Ατρόμητος Λεβαδιακός στις Έλληνες έχει πολλούς αεκτσίδες. Αλήθεια, λες. Ναι. 1-0. Εντάξει, το δώσαμε αυτό. 3-0 κοντά πέσαμε, πιάσαμε 3 στα 7 αποτελέσματα. Άμα κερδίσει και άμα φέρει και σήμερα η Άκη Χ, θα είμαστε... Γιατί δεν συμπληρώνεις το προπό. Να γίνεις, δηλαδή να μην παίζει στοίχημα, παίζει προπό. Παίζει κανείς προπό. Υπάρχει Έλληνας αυτή τη στιγμή που παίζει προπό. Καταρχήν υπάρχει προπό. Νομίζω υπάρχει. Υπάρχει προπό σίγουρα. Υπάρχει προπό. Εγώ επίσης έχω μια απορία. Γιατί τα λένε προποτζίδικα, κανείς δεν παίζει προπό. Πώς να πεις, στοιχηματζίδικα. Ο παμτζίδικα. Στοιχηματερή. Πλέον προποτζίδικα το λέμε εμείς παλιοί. Μα δεν, όχι. Πρακτορία του ΟΠΑΠ λέγονται. Τι λες εσύ τώρα, δηλαδή θα δεις ένα παιδάκι 16 μονάδες να σε πει είμαι στο πρακτορείο του ΟΠΑΠ. Ναι, το... Είμαι στο πρακτορείο σου λέει. Στο πρακτορείο, το 16χρονο. Άστα μανάβικα. Το 16χρονο δεν έχει παίξει ποτέ στη ζωή του προπό. Ούτε εγώ έχω παίξει. Ένα. Ρώτα εμάς που παίξαμε. Ρώτα εμάς. Όχι, δεν το πρόλαβα. Δεν έπαιξα. Είναι δυνατό αν παίζει κανείς προπό αυτή τη στιγμή. Πάρει το στοίχημα, α πούμε, και να παίξει κανείς προπό. Ναι, μια και πιάνει τόσο πολλά στο στοίχημα. Τι λέω αυτό, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα το προπό είναι ψιλοαπάτη, ήταν από παλιά. Τι απάτη, ρε παιδί, αυτό είχαμε. 13 σημεία να βγάλει. Είσαι τρελός. Σε πληροφορώ ότι όταν παίζαμε προπό,
Είχαμε, παίζαμε ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, 10-11 στάνταρ, βάζαμε καμιά διπλή, καμιά τριπλή, γιατί και αυτό την πλήρωνες. Και είχαμε μονίμως σε κάθε αγωνιστική τουλάχιστον κολόνα 8-9 μάτς που τα πιάναμε ρε παιδί μου. Σημεία. Από τα 9. Ναι. Το πιστεύεις αυτό. 13 άρι, δεν έπιανες εύκολα. Αλλά και όταν το έπιανες θα το πιάνε όλη η Ελλάδα, ρε ναι, παιδί. Σου λέω όμως ότι στο προπό είχαμε τουλάχιστον όλοι 8-9 σημεία στάνταρ, τα οποία τα βγάζαμε και στην τι, αγωνιστική. Και τι πάθατε δηλαδή τώρα και δεν μπορείτε να βγάλετε ούτε τετράδο, ούτε τριάδο. Ούτε ένα σημείο. Αυτό. Δώστε μας 13 κανονικά έτσι να τα δούμε μπροστά και εμείς θα σου βγάζουμε. Βρε, εδώ παίζεις πεντάδα στο στοίχημα και σε κράζουν οι φίλοι και λέει καλά, τι έπαιξε, απόδειξη σούπερ μάρκετ. Απόδειξη σούπερ μάρκετ. Και τα παλιά χρόνια ήμασταν καλοί στις προγνώσεις. Όταν ήμασταν τρίτη δημοτικού και πηγαίναμε στα προπατζίδικα. Αν έχεις παίξει προπό, έχεις ζήσει πολύ ωραία παιδικά χρόνια και ούτω καθεξής. Για δώσε λίγο βαθμολογία. Να χαρεί εδώ ο Κοσμάκης να ακούει τις ομάδες του να προελάβουν. Ο Ολυμπιακός πρώτος. Τις ομάδες του να προελάβουν. Ναι, ο Ολυμπιακός πρώτος και δύσκολα να πέσει τώρα από εκεί. Πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα. ΠΑΟΚ 28. Ναι. Ατρόμητος και ΑΕΚ 27, αλλά η ΑΕΚ ένα παιχνίδι λιγότερο. Mm-hmm. Πανιώνιος 22, Αστέρας Τρίπολης 21. Και από εκεί και πέρα πάμε στα 17. Μάλιστα. Λάρισα, Πας Γιάννενα, Ξάνθη. Mm-hmm. 16 η Λαμία. Ναι. 15 Παναθηναϊκός και Λεβαδιακός. Mm-hmm. 14 ο Πανετολικός. Ναι. 11 Απόλλων Σμύρνης και Κέρκυρα. Και 6 ο Πλατανιάς. Πλατανιάς, ο οποίος μάλλον μας έχει πει το πείμα εδώ και καιρό. Εντάξει. Είμαι έξαλλη με τη διακοπή του πρωταθλήματος. Πότε διακόπτεται, τώρα που το συνηθίσαμε είναι λίγο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο. Έχουμε την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Ακριβώς. Mm-hmm. Και μετά έχει διακοπή και ξαναρχίζει 6 Γενάρη. Διακόπτεται δηλαδή την επόμενη. Δύο εβδομάδες. 16. Δύο εβδομάδες Χριστούγεννα. Δύο εβδομάδες. Δηλαδή αυτό που 23-24 γιατί δεν παίζουν, δεν το καταλαβαίνω. Ναι, εμείς γιατί έχουμε εκπομπές, δεν κατάλαβα. Ναι. Δηλαδή πώς την είδατε έτσι την κατάσταση. Δηλαδή 23 Δεκέμβρη έχει Ρεάλ Μπαρτσελώνα. Ναι. 23 Δεκέμβρη, Ναι. Μάλιστα. Και οι δικοί μας εδώ θα κάτσουν δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες. Θα έρθει και ο Αθανασιάδης από το Ισραήλ, θα γίνει εδώ μια χαρά. Που δεν παίζουν και Ευρώπη. Όλοι πλην της ΑΕΚ. Δύο εβδομάδες διακοπές, ρε. Αυτά ούτε σε σχολεία. Σε σχολεία έχουν τόσο 15 μέρες κάθονται. Εντάξει. Τι να κάνεις, εντάξει, Super League. Να ξεκουραστούν λίγο, μωρέ, οι ποδοσφαιριστές. Μόνο η Β' θα συνεχίσει. Έτσι. Γι' αυτό δεν έχει ημερομηνίες, ρε, γι' αυτό. Άμα έχει ξεκινήσει Νοέμβριο, τώρα όλα με πρόγραμμα είναι. Είδες. Για να μείνει ο κόσμος και να στρέψει την προσοχή του και να δεις ότι 15 μέρες χωρίς Super League εμείς θα. Εμείς ούτως ή άλλως πάντα βλέπουμε Football League, αλλά τώρα θα γυρίσουν και πλέον άπιστοι. Εδώ έχει μάτς 7, έχει τα Θεοφάνεια. Διακόπτεται 20-21 είναι η τελευταία αγωνιστική στη Β' και μετά επιστρέφουν του Αγιανιού. Έχει εμβόλυμη. Έχει μέσα 200 εμβόλυμες. Ναι, έχει 17 και 20-21 αυτό. Και μετά διακόπτεται όμως το πρωτάθλημα Χριστούγεννα. Κάτσε να μην κάτσει, δηλαδή, κάτσε τώρα. Ο Πλατέλας τώρα έχει φάει καταπιεί τόσα χιλιόμετρα, μην καταπιεί για να κουραβιέ. Τι κάνε, μωρέ, πάλι αλλαγή πέρασε. Εντάξει, δεν είναι αλλαγή από τραυματισμό έρθει. Όλα μισά τα. Εντάξει, ναι, αυτό σου λέω, όλα μισά τα πες. Δεν είναι ότι παίζει φουλε 90 λεπτά. Ο Διαμαντόπουλος αυτό το όρθιο το καδρώνει τώρα δεν στρίβει ούτε με. Έλα, μη χαρακτηρίζει τώρα τα παιδιά έτσι. Εντάξει, ρε παιδί μου, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε και λίγο χαβαλέ. Δεν χαβαλέ, το λε τον άλλο τώρα καδρώνει. Αυτό ψηλό είναι. Δεν στρίβει, οκ. Το βάλε το κολλάκι. Δεν το είδαμε. Το έχει έρθει τέτοια. Πώ τον είπε. Από κανένα κινητό, από πού θα το δούμε τον κολ. Από την ΕΡΤ που έλεγε από την ταινία. Ποιάτε είναι από το Λούφα και Παραλλαγή. Λούφα και Παραλλαγή, μπράβο. Έγινε διάφορα μυστήρια πράγματα χθες. Υπήρχε μια πτώση τη τάση του ρεύματος στο γήπεδο τη Δράμας με συνέπεια να υπάρχει πρόβλημα στη μετάδοση τη ΕΡΤ3. Φρόντισε να μας ενημερώσει τουλάχιστον 400 φορές. Ακριβώς όμως, δηλαδή, πώς πάει ο διάολος στον ποντάρι του, εκείνη τη στιγμή ο Άρης καταφέρνει να πετύχει το. Αν δεν το δει, δεν είναι σαν να μην έγινε. Δεν σαν να μην έγινε κανονικά, γιατί έβλεπα το μάτς και εγώ, ας πούμε, και σε κάποια φάση, ας πούμε, ήταν. Πώς το λένε, δεν έδειχνε τίποτα, ρε παιδί μου, και μιλούσα με ένα φίλο μου στο chat. Και μου λέει 1-1 και του λέω, μη μου κάνει spoiler, το βλέπω από το ίντερνετ. Μου λέει, όχι, ρε ηλίθιε. 1-1 λέει, επέστρεψα και το είπε τώρα ο speaker. Εμείς που το βλέπαμε μαζί. Νομίζω ότι το είδε πιο μπροστά αυτός. Είδα πλάνο, σε εκείνα τα φευγαλέ που μέχρι να διακοπεί τελείω. Είδα πλάνο στη σέντρα, λέω βάλαμε γκολ. Λέω στην Κατερίνα. Τίποτα δεν είδαμε. Και η δικιά μας πρόταση ήταν εντάξει, τουλάχιστον να το κάνανε σαν μια αναπαράσταση όπως έχει γίνει για όσους έχουν δει την πρώτη τη Λούφα και Παραλλαγή, την παλιά. Την καλή. Που είχαν πάει, ναι, την κανονική, που είχαν πάει στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας τότε. Ποιοι ήταν, ο Καλογερόπουλος και ο.
και ο Κιμούλης, και ο Κιμούλης που υπηρετούσαν στο στρατό στην ΙΕΝΕΔ. Και αφού χάσανε τον γκολ, σου λέει τώρα μην φάμε καμπάνες, βάλανε μετά, πληρώσαν τους ποδοσφαιριστές και το κάνανε παράσταση. Υπάρχει πουθενά τον γκολ του Άρη σε κάποιο κινητό κάπου να το δεν έχει, δεν το έχω βρει εγώ. Ακόμα. Αναζητάτε το χαμένο γκολ της ομάδας του Άρης. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα την Ομίγυρη. Καλό στον πρωτοπόρο. Καλημέρα. Καλά, δεν το συζητώ. Τρένο, τρένο. Ερχόμαστε, έτσι. Ναι. Ο άλλος πάλι τι τεμάχη έριξε. Ποιος? Το δεύτερο. Παυλίδης. Αυτό που είδαμε. Το πρώτο δεν το ξέρουμε. Παυλίδης έχει χαρίσει ακόμη ένα τίποτα. Έτσι θα γίνει και την Κυριακή. Μάλιστα. Στην τηλεοπτική μετάδοση, ας μπει το τεμάχιο και ας μην το δείξει. Σωστό γι' αυτό, ναι. Θα τραβάτε μόνοι σας τα καλώδια. Από το Βικελίδης. Εννοείται τώρα. Γιατί έτσι. Ένα πράγμα είναι ότι θα βάλει τον Πλατέλα, θα γυρίσει το μάτς και τώρα σου λέει, άμα δεις ότι δεν γυρνάει με τον Πλατέλα το παιχνίδι. Μπράβο, καλώδια όπου δεις ΕΡΤ. Και το έχουμε δεδομένο ότι θα προηγηθεί όφη. Εντάξει. Όχι, αυτό το μάτς δεν το πιστεύω, να ξέρεις. Αυτό το βλέπω. Άσε, τι το βλέπω τώρα είναι. Τι το βλέπεις. Τι το βλέπω. Άσο over και no goal. Μάλιστα. Άσο over και no goal το βλέπω. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, όλα καλά. Πήγαμε δράμα, μήπως πήγαμε εκδρομούλα. Νομίζω, ναι, αυτό ούτε καν έπρεπε να το ρωτήσω. Έλεω, ρε, παιδί μου, μπορεί τώρα. Ήταν μια πολύ ωραία μέρα, εξαιρετική. Βεβαίως. Ένα ταξίδι το οποίο ευστέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Έτσι ακριβώς. Δρομή ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ονειρούπολη δεν πήγες, Ονειρούπολη. Όχι, γιατί έπρεπε να γυρίσουμε. Θα πάμε τώρα κάποια στιγμή, γιατί από ό,τι είδα είναι πάρα πολύ όμορφη. Μάλιστα. Και κόσμος φόλησε. Έτσι. Ήδη. Από τη γύρω περιοχή και από Αθήνα, είδα πολύ Αθήνα, να ξέρεις. Ταβέρνες τέτοια, αυτά μας ενδιαφέρουν εμάς. Ναι, ναι, οι ταβέρνες νομίζω ήταν όλες full. Στην Αγία Βαρβάρα και τα λοιπά, και ήταν τις υπόψεις. Ανάπτυξη, ήρθε η ανάπτυξη. Ναι, ναι. Όπου παίζει ο Θεός, δεν θα μείνεις νηστικός. Αυτό είναι σίγουρο. Τρίβαν τα χέρια τους. Καλά, καλά, εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε και πώς πληρώσατε. Σαν να τρίβαν τα χέρια τους. Λοιπόν, όλα καλά, εντάξει. Μια χαρά είμαστε, μια χαρά. Όλοι. Σε θυμήθηκα την Παρασκευή, το Σάββατο το βράδυ. Τι είχε. Είδα μια πολύ ωραία παράσταση. Α, πού? Στο Αλέξανδρο, στο πρώην κινηματογράφο, το οποίο έχει γίνει πολιτιστικό κέντρο. Ναι, το έχει πάρει η περιφέρεια. Και γίνονται εκδηλώσεις διάφορες. Είχε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Παρασκευή και Σάββατο. Ποια παράσταση τι είχε? Το Peace Talk. Μάλιστα. Αυτά δεν της Κατερίνας που είναι εδώ στα ναι, θέατρα. Ναι, τώρα εμείς... το ξέρω. Μάλιστα. Ναι, ήταν μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Θα το ψάξουμε, θα το ναι, ψάξουμε. Από μια θεατρική ομάδα της Κομωτινής, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι αδελφές μουσουλμάνες Ελληνίδες. Έχει. Μάλιστα. Πάρα πολύ έχουν ωραία. Έχουν ηθεί στο θέατρο και πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή. Και λέω, πού είσαι, Μπαμπίνο? Αχ, πού να είμαι, την Παρασκευή. Το μεγαλείο της τέχνης και πώς ο λόγος μπορεί να πραγματικά να αλλάξει πράγματα. Ο λόγος είναι αυτό που λέμε, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει. Και κόκαλα τζακίζει. Και αξία, δηλαδή, να σε μεταμορφώσει ως άνθρωπο. Μάλιστα. Πολύ ωραία λόγια. Ωραία πράγματα. Σε ευχαριστούμε. Άντε, καλή εβδομάδα και ερχόμαστε, έτσι. Πολύ ησυχία εκεί πέρα, τι γίνεται? Μόνο μου περιμένουν να με κάνουν καφέ. Α, δεν έχουν έρθει ακόμα, μεθυσμένοι από την οίκη οι άλλοι. Ζω ένα δράμα από τον πίνο. Έγινε, φιλιά, φιλιά. Όταν σας λέω εγώ, τα κερδίζουν οι ομάδες μας, δεν έχουν ουσία εκπομπές. Εδώ τώρα για θέατρα μιλάμε. Όλοι κερδίσαν, δεν έχεις να πεις. Εκεί μας καταντήσανε, κυρίες και κύριοι. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια, αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ίντερνετ και στα Facebook και μας βρίσκεται και μας λαϊκίζετε. Βαθμολογία δεν είπαμε, είπαμε βαθμολογία. Επόμενη αγωνιστική δεν είπαμε για τη Super League. Τελευταία του πρώτου γύρου. Και τελευταία του 2017. Ω, σωστό και αυτό. Κέρκυρα Ατρόμητος. Μάλιστα. ΑΕΚ Απόλλων Σμύρνης. Πλατανιάς ΠΑΟΚ. Αυτά τα τρία είναι το Σάββατο. Το Σάββατο πάει στην Κρήτη ο ΠΑΟΚ. Πάει, θα πάνε καμιά 15 άτομα να φανταστείτε. Εντάξει. Και Σάββατο κιόλας. Πόσο πιο πολύ να βολέψει δηλαδή. Αντιεμπορικότατο. Τι αντιεμπορικό. Και ξέρεις κάτι πτήσεις τώρα που δεν έχει ποτέ. Όχι, ο ΠΑΟΚ αφού έχουν δικό τους. Και γενικά εδώ ο Λίμπερο όταν παίζει στην Κρήτη. Όταν παίζει στην Κρήτη ο ΠΑΟΚ πάει όλος. Πάει όλος. Μιλήσω για οπαδούς, παιδιά. Όχι, ράζει του οπαδού. Ακόμα και του οπαδού βολεύει γιατί είναι Σάββατο. Μπορεί να το κλείσει αυτό. Βολεύει. Πώς δεν βολεύει. Η Κρήτη τώρα είναι από τις πιο άβολες εκδρομές. Μα τι κόπηκε. Ρε εσύ κόπηκε. Έχει εταιρεία low cost. Δεν πετάει. Νομίζω κόπηκε. Έχει, αλλά έχει κάτι ωράρια. Έχει τύχει φίλοι μου να έχουν φύγει στο 40 στα καλά τα χρόνια. Άρης όφη στην Αλφα. Όφη. Μπορεί να μην είχε τότε εκείνα τα χρόνια. Κάνε low cost. Για ψάξτε το. Τη μία είχε. Ε? Όχι, είχε. Είχε. Τέλος πάντων. Εθνικό αερομεταφορέα. Εντάξει. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Κυριακή. Ολυμπιακός Παζιάννενα. Ωραίο παιχνίδι. Τρεις η ώρα. Ολυμπιακός φέτος παίζει πάρα πολύ στις τρεις η ώρα. Δεν ξέρω αν το και το προσέξει. Τον έχουν κάνει εντυπωρικό γι' αυτό. Ναι, ναι. Και τα παιχνίδια εντός. Ωραίο παιχνίδι. Ωραίο λες, ε.
Αστέρας Τρίπολης, κάτι παραπάνω βρίσκεις, ναι, ναι. Λαμία Λάρισα. Αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι. Ναι. Θα έχει σίγουρα... Θα έχει μέσα. Στον Πανιλίκια. Θα έχει μέσα, ναι. Ξάνθη Παναθηναϊκός. Δύσκολη δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό, έτσι πως είναι. Και τη Δευτέρα Λεβαδιακός Πανιώνιος. Έτσι, Λεβαδιακός Πανιώνιος. Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι μόλις 4 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ναι. Δηλαδή σε απόσταση από Απόλλων Σμύρνης και Κέρκυρα. Τι? Αναπνοής απόσταση. Αναπνοής. Είναι 4 βαθμούς πάνω από τον Άρη. Μάλιστα. Ναι, έτσι πως το είπες, μάλιστα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Για το βόλι δεν λέτε τίποτα. Έτσι. Ναι. Στα άλλα αθλήματα να περάσει. Τι να δούμε το βόλι. Έβαλα ένα δευτερόλεπτο να δω streaming τη μετάδοση που είχε στο ίντερνετ. Και ζαλίστηκα. Έκανα δύο μέρες να ξεσουρώσω το Σαββατοκυριακό και ξανασούρωσα να πούμε με αυτά που έβλεπα. Κύριε, εμένα μια χαρά έπαιζε. Όχι, ρε, βρε έπαιζε, αλλά δεν είδε πως η κάμερα ήταν τόσο κουνούσε. Ήταν σαν να είσαι στο καράβι και να έχει 7 από 4. Αμάρε μπάμπι, τι είναι αυτά τώρα, ο μάμπια, τι παρεξηγήσεις είναι αυτές. Εμείς αλλιώς, μάθαμε το βόλεϊ, σε παρακαλώ τώρα. Στην ευθεία, αφού ήταν στραβή η κάμερα ρε εσύ, ήταν αυτόματη και κουνιότανε από μόνη της. Εντάξει, το γήπεδο το στραβό, δεν ήταν η κάμερα. Αυτό που το γήπεδο της Ήρου έχει πάρα πολλές διαφημίσεις που σε ζαλίζει έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις που είναι οι γραμμές, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Άστε να πάνε. Έγερνε το γήπεδο. Όπως έγραψε και είδα ένα πολύ ωραίο σχόλιο δίπλα εκεί στα τέτοια που έχει στα comments στο YouTube που λέει άρεσε αυτός ο ΠΑΟΚ, είναι ομάδα λέει που μας κάνει καρδιακούς, κερδίζει όλο στα τελευταία λεπτά και στον μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο και στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ, έτσι. Στα τελευταία λεπτά κερδίζει. Με buzzer beater άμα είσαι βολεϊκός, για πες. Δεν έχει φτηνή πτήση πλέον για Χανιά. Έχει κοπεί νομίζω. Κόψανε. Κόβουν τις πτήσεις, κόβουν και τα τέτοια. Πολεμάτω λάδου μπάγκρα. Αυτά. Δεν τα λέτε αυτά. Να τα λέμε, να τα λέμε. Ούτε κανένα. Εγώ είπα τη δυσκολία της μετάβασης στην Κρήτη. Ναι, γιατί όντως απεσύρθη κάτι, τι έγινε. Τη σταμάτησε. Σταμάτησε για το χειμώνα. Α, για το χειμώνα, μάλιστα. Ναι. Κόψα κάτι έγινε με αυτήν την εταιρεία. Κάτι έγινε, κάτι λέει πέτρε στο αεροπλάνο. Είναι τρεις εταιρείες, 4 low cost, οι οποίες έχουν αποσυρθεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Μάλιστα. Λόγω επειδή των έργων. Των έργων. Γίνονται. Ε? Και αρνούνται οι πιλότοι να κάνουν προσγείωση και απογείωση με τις αλλαγές που έχουν γίνει στον αεροδιάδρομο. Α, ναι. Πάρτε τώρα ρεπορτάζ αεροδρομίο εδώ. Ούτε δεν ξέραμε αυτά τα ωραία πράγματα. Ούτε ο ξάδερφος Ηλίας να είναι. Έτσι. Παιδιά, εδώ βλέπω εγώ, πετάξτε με την Olympic Air 29 ευρώ. Να σου πω μια τέτοια. Google. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, αυτή είναι η ενημέρωση. Έτσι. Τι άλλο πια θέλετε. Ναι, τώρα πετάξτε με το δικό σας. Δεν ξέρω για πότε. Μπορεί για το 2025, αλλά δεν έχει σημασία. Θα πας. Μπαμπή, σου στείλα κάτι στο Instagram. Α, καλά, σώθηκες τώρα, εντάξει. Πρέπει να το δεις. Θα μπω, γιατί δεν ξέρω τους κωδικούς μου εκεί. Και μπαίνω... Δεν μπορώ να το δω στο τέτοιο. Θα το κάνω πριν screen. Εντάξει, έτσι, σώσε μας. Πήγες χθες γήπεδο. Ναι, ρε, πήγα. Πήγες, πώς τα είσαι τα πράγματα. Εντάξει, ωραία ήταν. Καλά, είχε. Mm-hmm. Το στοίχημα χάσαμε, το παίζαμε 4-1. Δεν μας έκανε το χατήρι ο Πασχαλάκη να φάει ένα γκολ. Καλύτερα που δεν έφαγε γκολ, γιατί στο γίνε μάνατζερ που παρουσιάστηκε την Παρασκευή στο λόγο επειδή. Εγώ έκανα την ομάδα μου και έχω βάλει τερματοφύλακα τον Πασχαλάκη. Επίσης στο γίνε μάνατζερ αφιερώσαμε πόση ώρα για τον Κουλούρη και σκόραρε. Παιδιά, να πω κάτι. Mm-hmm. Έχω πολλούς φίλους οι οποίοι τους έχουν πέσει τα μαλλιά και βρίζουν τον Πασχαλάκη. Λέει, δεν τρέπεται, λέει, έχει τόσα μαλλιά και πάει και τα βάφει. Που δεν έχουν μαλλιά, τι να κάνουμε. Εντάξει, είπαμε, ο Πάουκ θέλει να μαζέψει ψωμαλιάς, γι' αυτό ενδιαφέρει για Σταφυλίδη. Μπορεί να πάρει στο μέρο κανένα πλατέλα. Γενικά, ρε παιδί μου, λέμε τώρα, ρε παιδί μου, οποιοδήποτε βαψωμαλιά είναι. Εντάξει, ταιριάζει την ιδιοσυγκρασία του. Ο Σισοβίτης τα έβαψε, αν ενδιαφέρεστε. Ο Σισοβίτης τι έβαψε ακριβώς, δεν πάτησα καν. Έκανε, έβαλε και μαλλιά. Και έβαλε και τα έβαψε, μαγκιά έκανε. Είδες. Αλήθεια λέει τώρα. Ναι, και έχει γίνει άστο. Μήπως έβαλε ξανθιές τριχές. Ξανθιές, ναι. Έχει γίνει σαν ρέιβερ το 87. Μπράβο. Παιδιά, όλοι βάζουν το μαλλιά έτσι. Ναι, πλέον είναι πολύ εύκολο ρε παιδιά. Τι γίνεται με. Μόδες. Όχι, μεγαλώνουνε. Παλιά έβαζες εκεί και τσούνα σε ένα μόνιμο τέτοιο. Σαχνούδι. Ναι. Παλιά που είχα ένα γνωστό που έβαλε μαλλιά πριν από προ 15 ετία, ναι. Υπέφεραν παιδιά. Ναι, ήταν δύσκολη. Ήταν επώδυνη. Με ηλεκτροκόλληση λέει τα βάζα. Του κολούσαν περούκα. Ναι, και κάποιοι που φωνάζανε τα λεφτά του Κωστή το κάνει μαλλί και τέτοια. Τα παλιά τα γόρια. Το ξέρετε, σα το έχω πει. Ότι την περίοδο που δεν τα είχαν καλά οι οργανωμένοι. Μην αναφέρει ονόματα μα. Ναι, οι οργανωμένοι με τον συγκεκριμένο πρόεδρο έχουν πάει στο σπίτι. Ο συγκεκριμένο πρόεδρο φορούσε περούκα. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Ναι, ναι.
χτυπάνε την πόρτα και ανοίγει ο ίδιος χωρίς την περούκα και ρωτάει πού είναι ο τάδε. Και αυτός κοκαλώνει, λέει, όχι εντάξει, τη γλιτώσω, δεν είναι εδώ λάθος για μέρες μου χτυπήσετε. Και κλείσε την πόρτα, παιδιά. Το έχω ακούσει, Κατερίνα. Δεν είναι αστικός μύθος, είναι αλήθεια. Δεν το ήξερα, εντάξει. Το έχω ακούσει. Μεγάλα, σαλονικάρα. Ωραία πράγματα, ωραία. Να σε καλά, σε φιλούμε. Άντε, καλημέρα. Ωραίες ιστορίες, κυρίες και κύριοι. Και ρεπορτάζια, τρίχες έτσι. Καλά, το έχουμε όλα αυτά. Βέβαια, εμείς καλά τα πάμε όλοι με τις τρίχες μας. Το μόνο πράγμα που δεν θα έλεγε στη ζωή μου, όταν ήμουν μικρός δεν ήθελα γυαλιά. Φοβόμουν ο μεγάλος φαλάκρα. Και τη φαλάκρα. Αυτά τα δύο, εντάξει. Την κοιλιά δεν τη φοβηθήκαμε ποτέ οι δυο μας. Την κοιλιά είπαμε όχι. Εγώ τα σιδεράκια φοβόμουν. Ναι, ούτε σιδεράκια, τα σιδεράκια δεν ήθελα, ούτε και αυτά τα έβαλα. Εντάξει, μια χαρά τα πήγαμε, ρε παιδί. Γυαλιά φορά. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε βάλει και εμείς ισχύ. Και ξέρουμε. Θα πάμε να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα καθώς φτάσαμε στις 7 η ώρα. Δώσαμε και την επόμενη αγωνιστική. Τελειώσαμε με Super League. Φτάνει. Λοιπόν, επιστρέφουμε με Football League, με γάμα εθνική, με μπάσκετ. Πολύ ενδιαφέροντα και έρευνες. Καλά, μα τα προλάβει. Και την άλλη φορά πάλι. Θα πούμε αυτή που έχουμε αφήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Θα τη λέμε κομμάτι-κομμάτι. Τι να μου. Λίγο-λίγο. Στο γίνε manager πριν πάμε για να πω αυτό τώρα τι ήθελα. Εννοείται πήρα Βιερίνια και δεν έπαιξε. Τους καταστρέψαμε όλες. Έβαλα Πασχαλάκι και την βασική δεκάδα. Τους κατέστρεψα όλους. Όποιο πήρα μέσα δεν έκανε τίποτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στη δεύτερη μας ώρα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και Λόγο Επειδή, ιντερνετικά, facebookικά και εκεί ανταμώνουμε. Να βγει ο φίλος του Παναθηναϊκού που μας παίρνει καμιά φορά τηλέφωνο για να μας πει ότι είναι ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ψάχνουμε βανάκια, κατεβούμε Αθήνα γι' αυτό. Επειδή μου κάνει μια προσφορά, τον καλούμε απελπισμένα. Ψάχνει φθηνό. Δεν θα βρει φθηνό. Φθηνό. Ναι, ρε παιδί μου, κανένα. Θα πω εγώ που τα ξέρει στο μέσο. Άσε, έκανα μούχτη τώρα, κανένα περισσεύει, κανένα αυτό. Τι. Μούχτη δεν έχει, να ξέρει. Κανεί δεν σου δίνει. Credit card υπάρχει. Βρε, έχουμε λεφτά, υπάρχουν εδώ, πληρώσαμε. Δεν μας ενδιαφέρουν τα λεφτά, κύριε. Πληρώσαμε πούλμαντα μπράουν, να πούμε τώρα, 1200 έτσι. Τι, δεν τους νοιάζει. Μας κάνει μια προσφορά. Εσύ το οδηγάς. Μανίδης είσαι, χορηγία, ρε, τον κάνουμε διαφήμιση. Μαγιά θα πάει να το πάρει το πουλμαντάκι. Και ποιος είσαι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Ο Τάσος είμαι πάνω του. Γεια σου, Τάσο. Ολυμπιακός. Τι κάνεις. Όλα καλά, Ολυμπιακός πρώτος. Πρωτοπόρος Ολυμπιακός, βέβαια. Από εδώ και πέρα δεν ξαναχάνει μέχρι τέλος χρονιάς. Ούτε μες στην Τούμπα θα χάσει. Εννοείται, εύκολα περνάμε. Εύκολα, μάλιστα. Καλώς ήταν ο Πάρο, καλά και ο Παναθηναϊκός έχει τα χάλια. Τα χάλια, ναι, αλλά εσύ έχασες από τον Παναθηναϊκό, αυτό να. Καλά, αυτό καταλάβω έγινε. Καλά, όχι από αυτόν τον Παναθηναϊκό. Δεν έχασα από αυτόν τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Τώρα να τα λέμε και όλοι, δεν έπαιξε του Παναθηναϊκό και δεν είχε και αυτά τα προβλήματα τότε. Εντάξει, σημασία έχει. Καλά, συμβαίνουν και λάθη, εντάξει. Η μπάλα είναι αυτή. Καταγράφει ότι αν ο Πάκ πάρει το πρωτάθλημα, μπορεί και να το οφείλει στον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός έκοψε βαθμούς και από την ΑΕΚ. Δηλαδή, στερήθηκε την νίκη στο 90 φεύγα και από τον Ολυμπιακό πήρε το τρίποντο. Ο Ολυμπιακός θα ανέβει πια άλλο γιατί ετοιμάζει μεταγραφέ δυνατές. Μάλιστα. Ποιου είναι να πάρει, έχουμε τίποτα. Σίγουρο είναι ο Μυραλά, οι άλλοι δύο δεν ξέρω ακόμα. Μυραλά, μάλιστα. 28 χρόνο είναι, έχει ακόμα. Έχει ακόμα, εντάξει. Μάλιστα, ωραία. Έγινε, Τάσο μου, σε φιλούμε. Τσάο. Και ο παδός του Ολυμπιακού σε αυτήν την εκπομπή, και ο παδός της ΑΕΚ, και ο παδός του Παναθηναϊκού. Τέτοιος πλουραλισμός. Τέτοιο πάνελ. Δεν έχει βγει Παναθηναϊκός. Θα βγει και ο παδός του Παναθηναϊκού. Έχει βγει Παοξής, Αριανός, Ηρακλειδέας, Ολυμπιακός, ΑΕΚΤΣΙΣ. Ναι, θα βγουν. Περιμένουμε βασικά Παναθηναϊκή σήμερα, δεν ακούνε τίποτα. Ακούνε, λόγω επειδή. Μόνο λόγω επειδή ακούνε. Ο φίλος μας πριν μας μίλησε για το Instagram, μας έστειλε αυτό που εννοούσε. Είναι η φωτογραφία που πρόσφερε πάντα το ρεπορτάζ του Instagram. Αναφέρετε. Έχει επίσης κορυφαίο post, παρένθεση και ψάξτε το Κατερίνα και δες το. Δεν ξέρω αν το είδες. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, GBG. GDB, πώς λέγεται. Δες τι ανέβασε μετά. DPG. DPG, συγγνώμη. Τι ανέβασε πάλι αυτό. Τεράστιο post μετά τη χθεσινή νίκη της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού. Το ποστάρισμα του Γιώργου Τσαφίδη στο Instagram είναι ο Ιφάν. Πάλι με κάτι ψαρούκλες. Το έχει κάνει τώρα πλέον, έρχεται μάλλον Θεσσαλονίκη και να ψαρεύει. Πού πηγαίνει και τα πιάνει όλα αυτά τα ψάρια, δεν έχω καταλάβει. Δεν ξέρουμε τι ψάρια είναι αυτά. Είναι τεράστια.
Βέβαια, αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι ο Ιβάν πηγαίνει για ψάρεμα με στολή παραλλαγής. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Και με το κυνήγι. Ναι, εντάξει, περιοδικό κυνηγησία και κοινοφιλία που διαφήμιζε η Έρα τα παλιά τα χρόνια. Εντάξει, ίσως να έρθει εδώ να βάλει κάποια διαφήμιση στη Θεσσαλονίκη. Αλλά είναι, έχει αποδειχθεί ότι είναι δεινός ψαράς. Σκουάτιν κάνει. Είναι, ναι, ακριβώς. Ψαρεύει. Αυτό σλαβ. Έτσι έχει βγει μαζί με τα ψάρια κανονικά. Σλαβ σκουάτ. Ναι. Τι λες, ρε. Ναι, ακριβώς. Δεν θα δει τη φωτογραφία. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Επίσης. Να πούμε τι έγινε στο 91 λεπτό ή την ώρα του αγώνα στη Δράμα έχθες το περιστατικό που αναστάτωσε την εξέδρα. Για δώσε ρεπορτάζ. Λοιπόν, είναι ένα ζευγάρι γύρω στα 60. Ναι. Λοιπόν, η γυναίκα κρατάει το δισάκι στον ώμο. Ναι. Λοιπόν, έχουν μπει 15 λεπτά πριν αρχίσει το παιχνίδι. Στη κερκίδα βράζει. Ναι. Χαζεύουνε δεξιά-αριστερά, είναι μπροστά μου. Απίστευτο. Το δισάκι τι είχε μέσα. Βγαίνουν οι ομάδες, ναι. Ξέρεις, χαρτάκια, κακό, αποθέωση, αγέροχοι και οι δυο παρακολουθούν τα πάντα. Mm-hmm. Ετοιμάζεται ο Άρης να κάνει σέντρα. Ναι. Και τι κάνει ο άντρας, τι χειρονομία κάνει στη γυναίκα. Για πες. Τι μπορείς να φανταστείς. Σήκω χειροκρότα, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Ανοίγει το δισάκι και βγάζει ένα πιτόγυρο, ρε φίλε. Την ώρα που στηρίζει τη σέντρα και αρχίζει και τρώει το πιτόγυρο και βρωμάει πιτόγυρο. Γούρι. Πρόσεξε και συνέχεια. Ναι. Παίζεται περίπου ένα λεπτό, ρίχνει κανένα 2-3 κομματιές και μετά τι κάνει. Το βάζει πίσω. Βγάζει ένα πλαστικό μου και με τη ρετσίνα, ρε φίλε. Και χωρίς καπάκι. Εμείς έχουμε ξεβαραγιαστεί κι αυτός το πιτόγυρο με τη ρετσίνα. Άμα έφυγε. Να βάλουμε και την τηλεόραση μπροστά τώρα. Άμα έφυγε άρον-άρον από το. Είπε μεγάλης ηλικίας, ενδέχεται να είναι και ο Πασχάλης, να ξέρεις. Εγώ αρχίζω να πιστεύω ότι είναι ο Πασχάλης. Δεν το πίστευα, ρε φίλε. Λέω αυτά δεν γίνονται. Περίμενε να σφυρίξει την έναρξη. Ναι. Να βάλει το χέρι στο δισάκι και να βγάλει το σάντιτ με τη ρετσίνα. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο Πασχάλης, να ξέρετε. Δεν λέμε. Πάλι στην ταβέρνα δες το, πιο καλά είναι να πούμε. Δεν λέμε πολλές φορές όταν παρακολουθούμε αγώνες στο σπίτι μας να έρθουν τα φαγητά ακριβώς με το που ξεκινάει το match, το delivery. Αυτός το είχε κανονισμένο, ρε παιδί μου, σου λέει. Α, εγώ χτες έβγαλα το μεσημεριανό, 3:15. Μάλιστα. Άλλο είναι να το λέω και άλλο είναι να το βλέπεις. Εντάξει, δεν τον έβγαλες καμιά φωτογραφία να μας στείλεις, ρε εσύ. Εγώ είμαι με το διάολο, φίλε, μαλωμένος και το κινητό μου είναι. Πολύ τάτσουν δεν πιάνει τέτοια πράγματα. Την επόμενη φορά θα βάλεις ένα φίλο σου να στείλει το πορτάζ. Γιατί χθες ο άλλος στην Τούμπα είχε έρθει παιδιά, μάλλον είχε πάει σε ταβέρνα και είχε έρθει, είχε πάρει όλα τα κουβέρ που περίσεψαν και είχε ένα τεράστιο μπολ με ψωμιά. Ψωμιά. Και έτρωγε ψωμιά. Αυτό. Όλοι φάγανε ψωμάκι από το χθεσινό ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Τίπα, ούτε ένα σαλαμάκι ούτε ένα κασεράκι. Ψωμί σκέτο, ρε παιδί μου. Εντάξει. Κάθε... Δεν παίζεται. Είναι απίστευτοι στο... ορισμένοι πραγματικά, δηλαδή είναι... Στο προηγούμενο παιχνίδι με την... Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, τίποτα. Στο προηγούμενο παιχνίδι με την Παναχαϊκή μου στείλανε φωτογραφία από την... Βλάκας δεν τη δημοσίευσα, από την Θύρα 3. Ναι. Είχε πάει ο άλλος κανονικά με το ταπεράκι του, 3 ώρα το μεσημέρι. Πάμε εκεί, Σάββατο. Εντάξει, μια χαρά. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ναι, τέτοια είναι... Έτσι. Αυτό είναι, πώς το λένε... άξια λόγου. Έτσι. Ρεπορτάζ. Μικρά από τη Δράμα που γράφανε παλιά οι εφημερίδες. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ωραίος ο τύπος. Να σου πω κάτι, πάρω το πιτόγυρο. Αυτές οι ιστορίες μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί έχω ζήσει και τέτοιο. Έχω ζήσει και εγώ. Είμαι τώρα να την πω και εγώ. Ναι. Έχω κάνει γήπεδο και ξέρω. Όχι. Με έναν γνωστό οπαδό του Άρη, παιδί μου, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν είναι στη ζωή. Μάλιστα. Ο οποίος ήταν από τις γνωστές μούρες της Θύρας 3. Mm-hmm. Ωραία. Μπαίνω εγώ τότε σε ένα αδιάφορο μάτς. Αυτά είναι τα καλύτερα πάντα. Ναι, με ένα χυμό. Τι ήταν, βύσσινο. Μου τον αρπάζει από το χέρι, πίνει μια γουλιά. Πω, βύσσινο. Και μου τον πετάει. Θεός. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ειλικρινά. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Να μένει το βύσσινο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, καλημέρα τα παιδιά. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα να έχετε, ρε παιδιά. Επίσης. Τομάς από Κατερίνη. Γεια σου, Τομά μου, τι κάνεις. Έλα, Σιρούλα μου. Καλά είσαι. Καλά, αγόρι μου. Ωραία. Καλά.
Πήγες αυτό εκεί... αλυσεύει, ποιο? Να πούμε τώρα, γιατί αλυσεύει ναι. τα παπεράκια που λέτε. Ναι. Έχω τον κουμπάρο μου, είναι Αριανός. Και πάνε στο τελικό στην Αθήνα ναι. και στη διαδρομή τραβάνε βίντεο μέσα στο λεωφορείο. Τότε στο τελικό που πήγα. Ναι. Και με δείχνει τώρα το βίντεο πως τραγουδάνε και το λέω καλά, δεν τρέπεστε. Μέσα στο λεωφορείο ταπεράκι και σάντουιτ. Τι κάνεις 17 ώρες ταξίδι. Και στο γήπεδο με τα ταπεράκια πήγαν. Έτσι, έτσι πρέπει. Μα αφού δεν με έδειξε αφήνουν... βίντεο, με έδειξε βίντεο. Μα αφού δεν σε αφήνουν να φας πουθενά. Δεν αφήνουν να κάνεις στάση. Δεν κάνεις στάση, τι θα κάνεις, θα λιμοκτονήσεις. 17 ώρες εκδρομή, μια χαρά τα ταπεράκια. Εντάξει, βέβαια, που πεις ο Καντινιέρης, τι θα γίνει. Περιμένει αυτά τα μάτσα. Α, μπράβο, αλλά ξέρεις, αλλά θα μου πεις... Στην για Αθήνα δεν έχει βρώμικα μετά. Να σου πω το άλλο, ότι θα πάνε εκεί στο άκρο στο τελικό και το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσεις δεν έχει να φας έξω το γήπεδο. Έχει κάτι ψευτο hot dog, τέτοια τρώνε. Στην Αθήνα γενικά δεν έχει δεν φαγητό. Δεν τρώνε, ναι, και την βγάλει και καλύτερη. Δεν τρώνε, δεν τρώνε. Πάμε ναι, και γυρνάμε πεινασμένοι. Ξέρω, ξέρω. Γι' αυτό κοπήκαν οι οπαδικές εκδρομές, γιατί δεν έχει καντίνες. Και το άλλο το κουφό, ναι. Και δεν ξέρω άμα έχει γίνει σλόγγαν τώρα, έτσι, ότι τώρα θα το πούμε κάτι πριν είναι λίγο αηδία ρε παιδιά, αλλά εντάξει. Ενώ τα άλλα που λέμε. Δηλαδή, παίζεις τελικό και είναι τώρα δύο άτομα και ένας έσκαγε τα σφυράκια του αλλού στην πλάτη. Δηλαδή ρε παιδιά... Το θυμήθηκες αυτό ρε εσύ. Το θυμάσαι έτσι. Το έτσι για να το δούμε, εντάξει, τι θα κάνουμε. Αυτά δεν μας ξεφεύγουν με τίποτα. Εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει ρε παιδί μου. Μάλιστα, πάω και είδες θες. Πώς τον είδαν, κλασικά. Κλασικά και... Πήγες γήπεδο ή από τηλεόραση. Δεν πήγα. Έχω το παιδί. Συγχαρητήρια. Μάλιστα. Έχω την κορούλα, είμαι με την κορούλα και βγήκαμε έξω μαζί και το είδαμε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Χαρά σε Ευαγγέλια. Όλος ο κόσμος σήμερα, η ουρανία γάλλονται, χαίρε η φύση σου. Κοίτα όμως να συνεχίσουμε έτσι. Δεν θέλω εγώ τώρα ξαφνικά στον Πλατανιά που έχει δείξει Μπάμπη δύο αγωνιστικές και τώρα ότι ο Πλατανιάς επιθετικά λίγο ανέβηκε. Έτσι, δεν θέλω εγώ τώρα μέσα στον Πλατανιά το Σάββατο να κάτσουμε. Θα δείξει. Εντάξει, δεν νομίζω να κάνει η Ίγκελ. Και εγώ δεν το νομίζω, αλλά δεν ξέρω να φορά τι γίνεται. Γιατί, ξέρεις τι, okay, ρίξαμε τεσσάρα, ναι. Προχωράμε μπροστά, είπαμε ναι. Έχουμε και το κύπελο που μας βάλαν πρώτους να παίξουμε, έτσι. Παίζουμε την Τρίτη την επόμενη εβδομάδα. 20-19, αλλά τώρα 19, ναι. με το θέμα του ΜΑΚ δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί δεν μακ το κάνεις αυτό, ήδη νικάμε 4-0. Α, σε παίξε, πέσε κάτω, σε χτύπησε, σε έσβρωξε, πέσε κάτω. Θέλει ένα 5 λεπτό, 7 λεπτό, πόσο θέλει και τελείωσε η υπόθεση. Τι κάλεσε και τους δρόμους και παίρνεις κόκκινη κάρτα και μετά... Γιατί ρε. Μάλιστα. Να σε καλά. Πίσω είναι τα νεύρα του... Νεύρα τέτοια, αν δεν είσαι και σε καλή αγωνιστική κατάσταση, σε επηρεάζουν πάρα πολλά πράγματα. Να σε καλά ρε παιδιά. Φιλιά, καλή εβδομάδα. Επίσης. Κοίταξε, ο ΠΑΚ θα κερδίσει μες στον Πλατανιά. Γιατί παίζει ο σημαντικός παράγοντας, η σημαντική παράμετρος αποφυγής των 2-2. Θα πάει με αεροπλάνο, δεν περνάει τέμπη. Οπότε, όπως και στην Ξάνθη δεν κατέβηκε μέσω εθνικής αυτό εκεί τον Ατάλο, και στην Κρήτη δεν πληρώνεις διόδια. Οπότε, γι' αυτό είναι το δίπλο εξασφαλισμένο και. Όχι τίποτα άλλο. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται. Και μας ενημερώνετε, μας στέλνετε τα ρεπορτάζ σας μέσα από τα γήπεδα, μέσα από τις κερκίδες. Είναι κάθε φορά σαν να παρακολουθούμε τα παιχνίδια. Γιατί μου στέλνουν διάφορα πράγματα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχουμε κάνει ένα τέτοιο δίχτυο χαζομάρας. Είμαι περήφανος. Επιτέλους το πέτυχαμε. Το καταφέραμε. Ό,τι βλακία πετύχει ο άλλος, την δει είτε στο διαδίκτυο είτε διαζώσεις, σου λέει στον Μπάμπι, λέει, το σκέφτηκα. Και είναι τιμή μας και καμάρι μας. Τη Football League. Football League, αμέσως. Για δώσε Football League εδώ Football αποτελέσματα. Παρούσα. Μεγάλη ανατροπή του Άρη, πέσε στο 29. Πολύ ήταν το 29. Από την αρχή. Από την αρχή. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, το έδινε 29. Το είδατε τον δηλαδή. Έδινε, δηλαδή. Όχι, τον έδινε. Το είδαμε γιατί το έπαιξε ένας. Ναι, το έπαιξε ένας ανατροπή και είχε δελτιάρα, είχε να ξέρεις. Άστο, ήταν πολύ καλό δελτίο. Μάλιστα. Αλλά τον Άρη τον είχε φαβορεί, οπότε λογικό την ανατροπή. Εις βάρος του να χάνει πρώτα.
Φοβερό. Μάλιστα. Για δώσε λίγο Football League, λοιπόν, τα έχει τα αποτελέσματα. Όχι, Παναχαϊκή 1-2. Μάλιστα. Τεράστια νίκη τη Παναχαϊκή μέσα στο Ηράκλειο, τα λέμε και αυτά. Αναγέννηση Καρδίτσα Αχαρναϊκό 3-0, για να πούμε του μείον 51 του Αχαρναϊκού. Ναι, Κισαμικό Σπάρτη 0-2. Δόξα Δράμα Σάρι 1-2. Πανσεραϊκό Βέρεια 1-0. Έλα ρε Πανσεραϊκά, ερχόμαστε. Ερχόμαστε. Πανεγιάλιο Εργοτέλη 1-0. Αιγινιακό Καραϊσκάκη 2-0. Απόλλων Πόντου Καλυθέα 1-0. Και Τρίκαλα Απόλλωνα Λάρισα 3-1. Πρώτη νική για τα Τρίκαλα πρέπει να ήταν αυτή, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί ήταν από. Μέχρι και ο Καλαϊτζίδη κέρδισε. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε τη γραμμούλα και καλημέρα. Καλά, Μπάτμαν. Καλώ το να. Να. Ο γείτονα με πόσου βαθμού τιμωρήθηκε για τη χθεσινή κροτίδα? Δεν έχει υπάρξει κάτι, δεν ξέρω αν γράφτηκε κάτι στο φύλλο αγώνος, δεν ξέρω. Δεν βγήκε ακόμα η τιμωρία. Κάτσε ρε, χθες έγινε το περιστατικό και δεν νομίζω. Τον άνθρωπο κοντέψαν να το σκοτώσουν, δηλαδή. Πλάκα μας κάνουν. Καλά, τι, το ρίχνω. Μείον 51 και σε αυτούς. Μάλιστα. Βίδα, μείον 51 να ξεμπλέπουμε από τα αυτούς, μια για πάντα. Μάλιστα, έγινε. Άντε. Πάμε δυνατά στην άλλη. Πάμε δυνατά, πάμε δυνατά. Μ' αρέσουν αυτά τα όνειρα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Για δώσε βαθμολογία, Κατερίνα μου. Ο Άρης πρώτος με 21 βαθμούς. 7 στα 7. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. 3-7-21, μάλιστα. Ακολουθεί η Παναχαϊκή με 16, ο Όφη με 14, η Δόξα Δράμας με 13, Απόλλων Πόντου και Καραϊσκάκης με 12, Σπάρτη 11, Πανσεραϊκός και Αναγέννηση Καρδίτσας 10, Βέρεια Τρίκαλα 9, Πανεγιάλιος Κισαμικός 8, Αιγινιακός 7, Απόλλων Λάρισας 6, Καλυθέα 4, Εργοτέλης 2 και Αχαρναϊκός μείον. Δεν πιστεύω να φάγαμε κανένα γκόνια. Νομίζω ενημέρω. Όχι, δεν όχι, έχουμε ακόμα εκείνη. Δεν έχουμε τον Τάκη γκόνια. Είμαστε 6 βαθμούς από την προνομίουχο δεύτερη θέση που οδηγεί στην Πανσεραϊκός. Ο Πανσεραϊκός. Και ο Άρης είναι 21, έχει ουσιαστικά βλέπουμε την απόσταση από τον τρίτο, γιατί προέχει άνοδος τώρα και τα 7 και τα ρεκόρ αυτά δεν μας νοιάζουν. Είναι στους 7 βαθμούς και τώρα ο Άρης υποδέχεται τον Όφη, ε. Υποδέχεται τον τρίτο. Άρης έχει ρε, εντάξει, φουλ. Και βγάζεις, να σου πω κάτι, έχει πολύ καλά μάτς η Β' από τότε δηλαδή που έγινε η κακή αρχή, θα πω εγώ, με Ηρακλή ΑΕΚ και συνέχισε με Άρη, ξέρεις, λόγω χρεών από εδώ από εκεί. Η Football League έχει πάρει άλλο επίπεδο. Μα δες τώρα, κάτι Όφη βλέπεις, κάτι. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση πεντάδα, να δεις Άρη, Ηρακλή και ΑΕΚ μαζί στην ίδια κατηγορία. Η πρώτη πεντάδα είναι ομάδες παραδοσιακής δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι Άρης Παναχαϊκή, Όφη Δόξα Δράμας και Απόλλων Πόντου. Ναι, Απόλλων Καλαμαριάς. Για μας είναι τους παλαιούς, Απόλλων Καλαμαριάς και λίγο πιο μετά έρχεται ο Πανσεραϊκός, έχει Βέρεια. Είναι καλό, είναι η αληθινή Super League. Είναι πριν 5 χρόνια Super League. Ναι, ναι, έτσι, χωρίς τους αυτούς τα φρουφρού και τα αρώματα, ρε παιδί. Είναι η Super League του προπό. Είναι η Super League που μάθαμε. Έτσι, που μεγαλώσαμε, παιδιά. Καλημέρα στη γραμμούλα, πριν πει στην βαθμολογία. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς το να, καλώς το να. Καλημέρα και στους τρεις. Μπαμπή. Ο λαός του Άρη σήμερα δεσπόζει στο λόγο επειδή. Να τα λέμε και αυτά. Ναι, για τον χειροβομβίδα ήταν το, για τον προηγούμενο, μέσα από κανόνι έφυγε. Ναι, με το Ούζι και έγινε άντε ρε, βάλε 4 γκολ τον Μπάκη πριν να μας φύγει για την χειροβομβίδα πρωί-πρωί. Άντε, καλή εβδομάδα. Ήταν, να ξέρει. Άντε, καλή εβδομάδα. Άντε, πήγες. Πήγαμε το μωρό, πήγα την άφησα στην Ονειρούπολη με την κυρά. Αυτό ήταν το καλύτερο πρόγραμμα. Γι' αυτό πήγατε το καλό το πρόγραμμα, ξέρεις ποιο ήταν. Πολύ όμορφα και ωραία εκδρομή. Τρεις η ώρα. Μια φάγαμε τα κεμπάπια μας. Τρεις η ώρα να αφήσεις όντως γυναίκα, παιδί Ονειρούπολη. Πέντε να τους μαζέψεις για να πας ταβέρνα μετά από διπλό ανατροπής. Δηλαδή νομίζω ότι ήταν το καλύτερο. Ποιο. Και παράταση και πέναλτι που λέει να πήγαινε το μάτσι μικρή ακόμα εκεί θα ήταν πλάκα με κάτι. Έχει επάνω ότι εγώ είχα το μυαλό μου, ξέρεις, το ημίχρονο, λέω βαρέθηκε η μικρή, τι έγινε. Τι να βαρέθει με λέει, κάτσε μην αργήσουμε, λέει, φύγαμε, 7 η ώρα φύγαμε από τη Δράμα. Και έτσι, και να σου λέγε... Όχι τίποτα άλλο, επειδή είμαστε να πούμε και στρατηγοί, είμαστε και του πιάτες αργιανοί, έπρεπε να διάσει τούμπα για να πάμε να παρκάρουμε, γιατί άμα πηγαίναμε πάνω στο μπουκι που παρκάραμε. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Είναι και αυτό, κατάλαβα. Φαντάζει να λέγανε... Καλημέρα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Να λέγανε στην Ονειρούπολη, παρακαλούνται τα μωρά από Θεσσαλονίκη να παραμείνουν στις θέσεις τους, να βιάζει η Ονειρούπολη. Φεύγανε τρεις ώρα το βράδυ. Επόμενη αγωνιστική. Το Σάββατο, Σπάρτη Πανσεραϊκός. Πας στη Σπάρτη. Πάμε, μακριά είναι. DPG πας, DPG. Κάτσε, πότε Σάββατο παίζουμε. Παρασκευή θα είμαστε Αθήνα. Πήγαινε Σπάρτη. Όλες να περάσει το πούλμα το να με πάρει. Εντάξει, τίποτα. Ναι, μωρέ, τώρα άνοιξε ο δρόμος εκεί. Μια χαρά είναι η Σπάρτη. Την Κυριακή. Σε δύο ώρες πας Σπάρτη από Αθήνα.
Καλά, δεν το λες και δίπλα. Δύο ώρες είναι η Λάρισα από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δίπλα είναι ρε, εσύ, τι είναι τώρα. Άρα όλη η Ελλάδα δίπλα είναι. Δίπλα είμαστε τώρα, γίνανε έργα σύραγγες εκεί, τέτοια αυτά. Σε παρακαλώ, για δώσε. Κυριακή. Ναι. Αχαρναϊκός Ιγυνιακός. Ναι. Δόξα Δράμας Κισαμικός. Άρη Σόφη. Βέρη Αναγέννηση Καρδίτσας. Παναχαϊκή Πανηγιάλιος. Εργοτέλης Απόλλων Πόντου. Καραϊσκάκης Τρίκαλα. Και Καλυθέα Απόλλων Λάρισα. Μάλιστα, έχουμε ουσιαστικά το παιχνίδι που δεσπόζει είναι το. Αρναϊκό Αιγυνιακό. Εντάξει, ωραία, μάν με το. Του έφαγε τα παιδιά με το μείον 51. Σε παρακαλώ. Και γάμα εθνική, κυρίες και κύριοι. Γάμα εθνική, περίμενε. Το οξύμορο λίγο, sorry που θα σας διακόψω, ναι, είναι ότι ο Αχαρναϊκός, ο πρόεδρος του, κάτι είναι μέσα στην. Είναι στο διοικητικό συμβούλιο της Football League. Είναι πρόεδρος νομίζω του διοικητικού συμβουλίου της Football League. Αν δεν απατώμε τόσο ικτρά. Μάλιστα. Έλει. Δεν το γνωρίζω τέτοια λεπτομέρεια. Λοιπόν, Αγροτικός Αστέρας Μακεδονικός 0-2. Ναι. Απελαγκαδά Άρης Παλαιοχωρίου 1-1. Στραβοπάτημα για τον Άρη Παλαιοχωρίου. Δεύτερη συνεχόμενη απώλεια. Ηρακλής Φίλιππος Αλεξάνδρειας 2-0. Καμπανιακός Εδεσαϊκός 1-2. Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Αοκαρδίας 1-0. Νάουσα Αεκαρίτσας 1-0. Και Αλμοπός Αριδέας Κιλκισιακός 0-3. Είχε το ρεπό του ο Πιερικός. Βαθμολογία. Πρώτος Ηρακλής με 29 και 13 αγώνες. Ναι. Άρης Παλαιοχωρίου με 14 αγώνες 29. Μακεδονικός 24. Αλμοπός Αριδέας 23. Λαγκαδάς και Νάουσα με 20, Εδεσαϊκός Πιερικός 19, Αγροτικός Αστέρας 18, Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων 17, Αοκαρδίας 16, Φίλιππος Βέρειας 15, Κιλκισιακός 12, Αεκαρίτσας 9 και Καμπανιακός 4. Καμπανιακός νομίζω η τελευταία χρονιά η οποία έκανε καλή ήταν τότε που μας χαίρεσε εμάς πρώτα. Βλέπω ομάδες οι οποίες δυσκόλεψαν τον Άρη αυτή τη στιγμή να σέρνονται. Εντάξει, όχι, πέρα χρόνια. Μου βγάζει αυτή την πικρία. Όχι, ας τον Καμπανιακό. Δηλαδή ο Αγροτικός Αστέρας σε μια περιοχή έτσι εδώ οι γειτονιές μας. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Δικές σου ρε παιδί. Εντάξει, και λίγο δικές μας είναι τώρα. Εντάξει, να τα λέμε κιόλα. Να σκυλιάσει έτσι με τον Άρη, να πανηγυρίζουν με τον Άρη. Όταν έπαιζαν όλοι με τον Άρη, πραγματικά να βγάλουν τον καλύτερο του σε αυτό. Με τον Άρη. Ναι. Πώς λέμε, με τον Κυριάκο. Έτσι, με τον Άρη. Το κάνουμε. Hashtag, μάλιστα. Και τώρα βλέπω ότι παραπέει, ας πούμε, ο Αγροτικός. Με τον Ηρακλή. Με τον Ηρακλή. Να σου πει τώρα Βουγιούκα. Κατάλαβε. Ναι. Το πιάσε το υπονοούμενο τώρα εδώ. Το πιάσε το υπονοούμενο. Λοιπόν, για επόμενη αγωνιστική πάμε. Επόμενη αγωνιστική δεν την έχω. Ναι, την έχω εγώ όμως. Κάνουμε ρεπορτάζ Ηρακλή. Αγροτικός Αστέρας Νάουσα, Καρίτσα Καμπανιακός, Καρδία Αλμοπός, Κιλκισιακός Πιερικός, Μακεδονικός Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων, Αλεξάνδρεια Λαγκαδάς και ο Ηρακλής πηγαίνει μέσα στην Έδεσα και αυτή θα είναι μια πολύ ωραία εκδρομή. Να πάμε και εκεί. Καταράκτες αυτό εκεί, πάλι φαγιά, λουτράκια, ριδές, έχει πολύ πράγμα. Καλά ρε, Έδεσα μες στο Δεκέμβρη, Έδεσα θα... Κύριε, πας πάνω, Καϊμάκ Τσαλάν. Άλλοι δεν έχουν που να πάνε και άλλοι τραβάν Καϊμάκ Τσαλάν. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι με όλη την ατζέντα. Την αγωνιστική του ποδοσφαίρου. Δηλαδή θέλουμε μια μισή ώρα για να πιάσουμε τις κατηγορίες, παιδί. Εντάξει, είμαστε. Έχουμε γίνει η εκπομπή Ben Hur, πραγματικά με τη συζήτηση. Μισή ώρα η κατηγορία, δεν είναι δηλαδή. Έτσι και αφιερώνουμε όμως σε όλους τα δέοντα και τα 33-33-33 αληθινό. Σε κάθαρο και στα λεπτά του. Λοιπόν, τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε εδώ για το τεμαράς εκπομπής. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να έρευνα πούμε. Θα πούμε. Δεν έχει μπάσκετ, ούτε μπάσκετ, έχει, ούτε δεν τίποτα. Έχει τίποτα μπάσκετ. Να τα πείτε αύριο. Περίμενε. Έχασε ο Άρης από τον Παναθηναϊκό, κέρδισε ο ΠΑΟΚ, έχασε ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ. Θέλουμε κάτι άλλο. Σας νοιάζουν κορυβολαύρια. Σας νοιάζουν. Βρες ποστάρισμα DBG να τα πούμε μετά. Αυτά. Εντάξει. Θέλετε κάτι άλλο. Δεν θέλουμε τίποτα. Ωραία. Πάμε διάλειμμα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ στο λόγο επειδή, στο τελευταίο μας ημιμισάωρο. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή ιντερνετικά και εκεί, αλλά όλα αυτά μετά τις 8 τους ή άλλους, δεν ξυπλάει κανένας από τη σελίδα. Είμαστε καμιά 26.500 κόσμος που έχει κάνει like. Το πρωί τα like είναι 5-6. Είναι όλοι κοπρόσκυλα, δεν ξυπνάει κανένα. Μετά τις 12. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, αν έχεις μια απευθύνεσαι σε πιο παραγωγικές τάξεις, τέτοια ώρα είναι ξυπνητή σαν και εμάς, ρε παιδί. Εσύ τώρα που ξυπνάς, ας πούμε, για να έρθεις καμιά φορά στο λόγο επειδή. Αν δεις μια σελίδουλα τσούπ, δεν θα της πετάξεις ένα like, θα της το πετάξεις. Και ένα προφίλ, το πρωινό το like. Είναι πολύ σπουδαίο. Δεν είναι αυτοταπείνωση, είναι μαγιά. Σε εμάς όλοι έχουν κάνει like σελίδα, μετά τη μία η ώρα, δύο ξεκινάνε και αρχίζουν και μπαίνουν και ενεργοί. Έως πάντα. Αυτά κάτι δικά μας εσωτερικά θέματα.
Ναι, ναι. Γκρινιάζει τους φίλους. Δεν γκρινιάζει τους φίλους που δεν κάνουν like το πρωί. Να πούμε τον μπάσκετ λίγο στα γρήγορα. Ναι. Αυτό το μπάσκετ. Έχασε ο Άρης από τον Παναθηναϊκό 18 πόντους. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω πόσο. 4 πόντους. Πολύ ωραία. Ναι. Τι άλλο. Η ΑΕΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό εντός έδρας και παίζανε μεταξύ τους όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Αυτό σπουδαίο είναι. Πλήρες ρεπορτάζ όμως. Ρεπορτάζ. Ο Ηρακλής έχασε στην Αλβανία. Α, ναι. Ο Δαμιανίδης, ο αγαπημένος μας. Γιάννης Δαμιανίδης. Γιάννης Δαμιανίδης. Όχι, Λευκάδας. Λευκάδα. Κέρδισε τον Ηρακλή. Να τα, να τα. Αυτά. Μάλιστα. Το ποστάρισμα του το βρήκατε, του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Ναι, δεν πήγε εσύ που είσαι του Instagram και τέτοια. Έχει ανεβάσει κατά κύριο. Έχει, γενικά έχει πει ότι σε διάφορες, σε ποια σελίδα είχε κάνει και λέει δεν θέλω να ανεβάζετε από το Instagram αυτά που λέω και τέτοια. Στην Γκαζέτα. Στην Γκαζέτα πρέπει να ήταν. Έχει ανεβάσει ότι τώρα με... Ανεβάστε. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Για την ήττα του Ολυμπιακού από την ΑΕΚ, ότι τώρα που δεν έχει, σας φταίει η ΕΟΚ, που δεν έχει Ευρωπαίους διαιτητές και δεν βαράτε 38 βολές και κάτι τέτοια. Γιατί με τη Ρεάλ βάρεσε 38 βολές ο Ολυμπιακός. Πρέπει να κάτι τέτοιο. Αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πήκαρε τους φίλους του Ολυμπιακού για ακόμη μια φορά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Πείτε μας, κύριε Μπάμπη, για την έρευνα. Για δώσε, τώρα. Εδώ σήμερα ο κόσμος μιλάει για τα ποδόσφαιρα και εσύ έρευνα, αλλο πρόσαλε. Να μάθουμε τα αθλητικά. Ναι, αύριο, επειδή δεν έπαιξε η ΑΕΚ, αύριο που θα παίξει, ας πούμε, θα μας λες. Αμάν με αυτά τα ποδόσφαιρα να λες. Τα ποδόσφαιρα, ναι, εννοείται, εννοείται. Τι έρευνα χρωστάμε δηλαδή, για να τη δώσουμε εδώ επιγραμματικά. Λοιπόν, τι σχέση έχει το βάρος ενός άνδρα με το πόσο πιστός είναι. Μάλιστα. Πολύ μεγάλο. Να το, μας έκλεισε κιόλας. Γύρωση. Πολύ μεγάλη σχέση, γιατί άμα τρως και σαν και εμάς παχαίνεις, δεν μπορείς να πας πουθενά. Δεν μπορείς να μετακινηθείς άμα γίνεις ένας μπόγος. Λέω εγώ τώρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώστονα, καλώστονα. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Τι κάνουμε. Ναι, καλούμε να πάμε στη δουλειά μας. Αχαχαχ, εκεί μας καταντήσανε. Δύσκολη ημέρα η Δευτέρα. Το πρωινό της Δευτέρας είναι πολύ δύσκολο. Τι να κάνουμε. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο σε αυτό. Εντάξει, άμα κερδάει η ομάδα σου, κάτι γίνεται όμως. Είναι λίγο πιο αυτό. Ναι, ιδίως έτσι πως εξελίχθηκε το μάτσο, δεν το πίστευα. Ειλικρινά, εγώ στην τηλεόραση είδα βέβαια. Δεν το πίστευα ότι θα το γυρίσουμε, γιατί δεν έπαιζε μπάλα ο Άρης. Πάντα έτσι είναι ο Άρης. Το πρώτο ημίχρονο ποτέ δεν παίζει μπάλα. Στο πρώτο δεν έπαιξε τίποτα. Ναι, εννοείται. Δεν ξέρω αν το έβλεπες. Εγώ φυσικά το έβλεπα. Τίποτα. Δεν παίξαμε τίποτα, πραγματικά τίποτα. Κάποια στιγμή θα το πληρώσω αυτό βέβαια, άμα δεν παίξει μπάλα. Συμφωνώ. Εντάξει, και αν το πληρώσω δεν θα είναι αργά όμως. Εντάξει, αλλά εγώ είδα το μάτς του ΠΑΟΚ, δεν το είδα. Διάβασα σε κάποια χάρη πολύ ξύλο, έτσι. Από μπάλα λέει τίποτα και πολύ ξύλο. Ισχύει αυτό. Εντάξει, είχε ρε παιδί. Είχε δυνατά μαρκαρίσματα. Δεν ήταν, όχι, όχι, δεν ήταν, δηλαδή δεν ήταν αμάν, δεν ήταν κλωτσοπατινάδα. Το έλεγξε πολύ καλά ο διαιτητής. Όχι, όχι, σε κάποιες φάσεις είχε κάποια δυνατά μαρκαρίσματα. Όχι, δεν είχε, δεν είχε ξύλο. Έγινε εκεί μια μανούρα προς το τέλος που αποβλήθηκε ο ΜΑΚ. Η κόκκινη του Παναθηναϊκού ήταν δεύτερη κίτρινη από χέρι. Δεν είχε, όχι, όχι, ήταν καθαρό το μάτς. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να σκοτώσει τώρα αυτά. Δηλαδή δεν ήθελε να παίξει απλατανιάς, γιατί είναι και Παναθηναϊκός. Όπως και να είναι, είναι Παναθηναϊκός τώρα, μην λέμε χαζά. Έγινε, μόνο το όνομα έμεινε. Σιγά, έμεινε. Μάλιστα, να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα. Παρανόησα εγώ. Εγώ νόμιζα μιλούσε για το μάτσο του Άρη. Γι' αυτό σου είπα ότι είχε. Είχε καλά. Άλλο του Άρη, ναι, ρε παιδί μου. Είχε δύναμη. Λες για τον Άρη, εγώ νόμιζα για τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, κάθανε στα δικά του. Πες και εσύ για τον Ηρακλή. Δεν το είδα, ολόκληρη ώρα είδαμε. Είχε κολοτσοπατινάδα εκεί. Εντάξει, το Άρη ήταν αναμενόμενο ότι θα είναι δυνατό καλά το πιτάκι. Ναι, έρευνα, έρευνα. Έρευνα, έρευνα. Τι σχέση έχει το βάρος. Το βάρος, τι σχέση του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Κωνσταντινίδη. Κύριος Κωνσταντινίδης. Έλα ρε αρρώστια, Κωνσταντινίδη, δικός μας. Πρέπει να το βρούμε αυτό, να το βγάλουμε μια μέρα. Αυτός πρέπει να ξυπνάει και νωρίς. Σίγουρα. Οι επιστήμονες ξυπνάνε. Κάνει έρευνες πρωί-πρωί με τις ανησυχίες, μάλιστα. Αναφέρει πως οι παχύσαρκοι άνδρες κάνουν πιο πολύ σεξ. Ναι. Και όχι απαραίτητα μόνο με την νόμιμη σύντροφό τους. Ιδέα δεν έχει αυτός ο Κωνσταντινίδης. Μουρτάριδες είναι οι παχύσαρκοι. Εμείς δεν είμαστε παχύσαρκοι, είμαστε στυλάκια μας. Το οποίο και επιβεβαιώνεται από αντίστοιχη αμερικανική μελέτη. Μάλιστα, δηλαδή τι ότι... Λέει εδώ. Ναι. Σε συνδυασμό με τα ευρήματα γονιδιακών ερευνών. Α, μάλιστα. Οι οποίες δείχνουν πως τα γονίδια που ελέγχουν το βάρος μας είναι ίδια με εκείνα που ελέγχουν τη σεξουαλική μας συμπεριφορά. Οι παχύσαρκοι είναι δύο φορές πιο άπιστοι από τους αδύνατους. Τι λες τώρα, παιδί μου. Και απολαμβάνουν διπλάσιο αριθμό σεξουαλικών επαφών. Εντότε να φάω να παχύνω, ρε παιδί μου. Πού να πάει ο Γκαγκανιάρης, δεν έχει δύναμη, λέει για τίποτα. Κοίταξε, ο παχύσαρκος δείχνει, θα σου πω εγώ τώρα την ανάλυση, δείχνει και θα το επιβεβαιώσω.
δηλώσει νομίζω και ο κύριος Κωνσταντίνης, ο αγαπημένος μας. Δείχνει ρε παιδί μου άνθρωπο κυμπάρι, δείχνει άνθρωπο ο οποίος ξέρει να απολαμβάνει τις χαρές της ζωής. Οπότε αυτό παράγει μια έλξη νομίζω προς το αντίθετο φύλο. Ναι, γιατί όταν δεις το Μαρινάκι, ας πούμε, λες να ένας ερωτήλος, να ένας σύγχρονος άνθρωπος. Αλλά ο Μαρινάκης ποιος τότε δεν. Σε παρακαλώ. Βέβαια. Συν τη άλλη, ότι σε περιόδους κρίσης σου λέει ότι αυτός είναι και καλοσαρισμένος, καλοταϊσμένος και μπορεί θα έχει και το κάτι της του στην άκρη. Μακαρόνια του στο. Τα έχει, παιδί μου, τα παρατοπικιάρι, σε παρακαλώ, ναι, εννοείται. Ναι. Είναι δείγμα ευημερίας. Αν μη τι άλλο. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, κύριος Κωνσταντινίδης, αναλύοντας τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 5.000 άνδρες, μάλιστα, οι οποίοι φέρεται να επισκέφθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια το Ινστιτούτο, άρα πάνε 1.000 άνδρες το χρόνο. Ναι, δηλαδή 3 την ημέρα. Θα πάμε κι εμείς τώρα που θα πάω Αθήνα, θα πάμε τον βρω τον Κωνσταντινίδη και τον πω, έλα, ήρθα εδώ. Θα καταρρύψεις αυτό το μύθο. Ο Λόβερ. Ο Κωνσταντινίδη, πού είναι αυτοί να μας γνωρίσουν καμία. Εγώ ήρθα εδώ γι' αυτό. Δεν ήρθα γι' αυτό. Για να γνωρίζω ήρθα. Hello, είμαι Πασίχη, Παχύσαρκος. Σε παρακαλώ, κάτι δεν κάνω καλά μάλλον, για πες. Η έρευνα αναφέρει πως στις σημερινές συνθήκες οι Παχύσαρκοι άνδρες είναι πιο κοινωνικοί από τους αδύνατους. Αχ, τέτοιοι είμαστε, ναι. Πιο χαρούμενοι. Α, τέτοιοι είμαστε, ναι. Πιο ευχάριστοι. Βέβαια, ναι. Με περισσότερο χιούμορ και διάθεση για ζωή. Μάλιστα. Α, για άνδρες μιλάει συγκεκριμένα. Για άνδρες. Διάθεση. Όταν βρούμε χρόνο από τα σουβλάκια. Άμα μείνει, άμα διάθεση. Άμα ξεπλέξουμε λίγο. Μετά την τρίτη σόδα έχει τη διάθεση για ζωή. Γιατί μετά έχει διάθεση για άλλα αυτό πράγματα. Πότε βρίσκουν τον χρόνο, ναι, για πες. Χαρακτηριστικά τα οποία μάλλον σχετίζονται με το γεγονός ότι οι έχοντες κάποια κιλά παραπάνω είναι πιο επιρρεπείς στην απιστία. Αυτό τώρα δεν ναι, μεν σε κάνουν να περνάς καλά, αλλά υπάρχει και ένα ενδυνάμει τίμημα. Μάλιστα. Ποιο, ότι. Το ότι μπορεί να απιστήσει. Πώς προκύπτει. Γιατί είναι πιο κοινωνικός, πιο ευχάριστος. Όταν γνωρίζει κορτσούδια έξω. Ή μας γνωρίζουνε ότι είμαστε αντικείμενο του πόθου. Είναι και αυτό. Διότι από μόνοι μας δύσκολα να σου πω εγώ τώρα την αλήθεια. Λοιπόν, με το πόρισμα της μελέτης. Μην δείτε ένα κοινωνικό κατευθείαν να τον πείτε πόρνο. Σαν δεν τρέπεστε. Κατευθείαν να τον πείτε παχύσαρκο. Παχύσαρκα. Λοιπόν, με το πεώρισμα της μελέτης. Με το πεώρισμα, ναι, καλά το είπε. Καλύτερα το είπε. Και μια άλλη έρευνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία αποδίδει τη ροπή προς την απιστία σε ένα γονίδιο που βρίσκεται στα οστά και σχετίζεται με την αυξητική ορμόνη. Μάλιστα. Αν είσαι βαρικόκαλος, δηλαδή, πάλι θα μας το πάει εκεί. Κάτσε να πάρουμε λίγο τη γραμμούλα και θα το συζητήσουμε. Καλημέρα σας. Αυτή την έρευνα την επιβεβαιώνω και εγώ, κύριε Μπάμπη. Γιατί πήρα 30 κιλά και τα πάω καλύτερα ακόμα και με τον εαυτό μου. Κάνεις δηλαδή αυτό, απιστείς τον εαυτό σου, τι θες να πεις. Ναι, ακόμα και με τον εαυτό μου τα πάω καλύτερα. Έχεις μεγαλύτερη όρεξη, ας πούμε, για αυτοσυγκέντρωση. Βέβαια. Απολαμβάνεις, λες, εδώ τη μανάρη. Να αλλάξεις πλευρά, ρε παιδί μου. Να αλλάξεις χέρι. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Να είσαι καλά, Βέτερη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, όλα μες στη ζωή, ρε, μάλιστα. Τι λένε, τι λένε εδώ, τι τέτοια, τα γονίδια στα οστά. Όσοι είχαν παραπάνω βάρος και ύψος, περίπου 5 εκατοστά στο ύψος από το μέσο άνδρα, μάλιστα, απολάμβαναν διπλάσιες σεξουαλικές επαφές. Μάλιστα. Αυτό προέκυψε αφού μπήκαν στο μικροσκόπιο. Από το μέσο όρο, δηλαδή ποιο είναι το μέσο όρο του ανδρός? Νομίζω 3,75. Στο ύψος. Ναι. Ναι. 1,75 με 1,80. Θεωρείς ότι είσαι στο μέσο όρο. Στο όριο είμαστε, να ξέρεις. Στο όριο της απιστίας, πώς λένε. Αυτό προέκυψε αφού μπήκαν στο μικροσκόπιο οι σεξουαλικές συνήθειες 100.000 περίπου παχύσαρκων Αμερικανών. Καλά, στην Αμερική, ενώ εδώ στην Ελλάδα που έχουμε το ρεκόρ. Και εδώ είμαστε στην Ελλάδα, γι' αυτό είμαστε ερωτικός λαός. Έχουμε νομίζω το ρεκόρ στην παχυσαρκία. Στην Ευρώπη, ναι. Έτσι, έτσι. Το εν λόγω γονίδιο αργεί να φέρει τον κορεσμό τόσο στο φαγητό όσο και στο σεξ. Αργεί να φέρει τον κορεσμό, ρε παιδί μου. Είμαστε αχόρταγοι, είμαστε βουλημικοί. Απλά δεν το έχουμε καταλάβει. Ναι, αυτό σου είπα. Είμαστε άνθρωποι που ξέρουμε να απολαμβάνουμε τις χαρές της ζωής. Οπότε σε όλα τα επίπεδα αποζητούμε την ειδονή τρόπον τεινά. Να το θέσω έτσι πιο εύσχημα. Ειδονή μπορεί να είναι η στοματική, οποιαδήποτε άλλη. Ξέρω εγώ, έχει να κάνει με άκρα του σώματος. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, έλα, Batman. Έλα. Έλα, Batman, ακούγομαι. Ακούγεσαι.
Κατεβαίνω Βέρεια για ψώνια. Ο καιρός είναι πολύ καλός, αλλά δώσε ένα Dotan Press για το Δεν, για το φινάλε. Για το φινάλε θα το δώσουμε με Dotan Press. Δώσε, θα φύγουμε. Με Dotan Press, βάλτε δυνατά για όλα τα παόκια, όλα τα αδέρφια. Έτσι, κοτσίδετε, το μάθαμε κιόλας κι εμείς. Dotan Press, κοτσίδετε. Στο τέλος θα το κάνουμε και διασκευήρε. Dotan Press, έτσι θα κλείσουμε. Στη νέα Dotan Press που κυκλοφορεί. Έτσι θα ονομάσουμε την εκπομπή τη Δευτέρα. Ακούστε την Dotan Press, βέβαια. Για πε. Αυτά τα ολίγα. Τι άλλο να πω. Τι άλλο να πει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όλα σας τα είπα. Ναι, ότι η έρευνα, δεν ξέρω τώρα. Αλλάζουν τα δεδομένα. Ξέρω εγώ να μας πάρει κανένας ευτραφούλης κύριος, γιατί δεν έχουμε κανέναν ανάμεσα μας. Να μας πει. Να μας πει αν όντως επιβεβαιώνει την έρευνα. Βέβαια, αυτό δεν μας τιμάει ως λίγων κιλών έως πολλών παραπάνω ανθρώπους, διότι δείχνει μια ροπή, λέει, προς την απιστία. Ότι δεν αρκούμαστε μόνο στην νόμιμη συντροφό μας, θέλουμε και το κάτι παραπάνω. Όπως πας στην ταβέρνα δηλαδή και θα πάρεις κάτι παραπάνω για να περισσέψει. Κάτι για το τραπέζι. Μέση, για να τσιμπήσουν όλοι. Να χορτάσει το μάτι, έτσι είναι και στο τέτοιο και στην παρούσα φάση. Τι να πω, δεν ξέρω, ρε παιδιά. Να μας... Δεν τα ξέρω από αυτό. Ούτε εμείς δεν έχουμε ιδέα από αυτό. Να κοιτάς έτσι, Κατερίνα Βουγιώκα. Θα τα πούμε στην επιστροφή. Εγώ, ναι, λεωφορεάκι, σπίτι. Πάει, πάει. Α, λεωφορεάκι, Τα ακούω εγώ για σένα, χαζόσιμε. Θρασίβουλε. Θρασίβουλε. Πλάκα με κάνεις. Εντάξει, ρε παιδί μου, αν θέλει σαν αποκούμπι και σαν. Όχι καριοθράφτη, κυματοθράφτη, καριοθράφτη. Ό,τι να είναι. Εσύ και ο Τσαϊκόφσκι. Εγώ και ο Τσαϊκόφσκι. Λοιπόν, σιγά σιγά το λόγο, επειδή είμαι έτσι με ένα ξεπέταγμα, α πούμε. One night stand. Γιατί το έτσι ωραία έρευνα την είχαμε μια εβδομάδα στο την ψυγείο. Την είχαμε μια εβδομάδα στο ψυγείο, αλλά εντάξει. Κυριολεκτικά όμω, μαζί με τα κολοκυθάκια λέει. Τουλάχιστον κρατάμε αυτό που μα υφέρει. Κρατάμε ότι, ρε παιδί μου, ο άνθρωπο που έχει τα κιλάκια του τα παραπάνω είναι. Ακόρεστο. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι είναι πιο αποδοτικός, θέλω να πω. Εγώ, διότι δεν, για να κορέσει, ας πούμε, την επιθυμία του, θα πρέπει να την εκπληρώσει. Να φάει πολύ. Ναι. Βάλ' το να παίξει και μπάλα. Μέσα, γιατί να το πάρουμε κανένα αυτό που λέγαμε Ρονάλντο, δεν έπαιξε μπαλάρα, χοντρός. Μίκι Κουίν. Μαραντόνα. Τουρλουμπούκι. Σαλπικίδης. Σαλπικίδης δεν ήταν, μωρέ, τόσο. Ήταν λίγο θερμοσυφωνάκος. Μπρέσκα, παιχταράς. Μάριο Μπρέσκα, ναι. Και άλλοι έτσι ευτραφούλοι. Ο Σαλπικίδης δεν ήταν χοντρός, ήταν έτσι το σουλούπι του. Τουρλουμπούκι, ρε παιδί μου. Δεν τον έλεγε χοντρό Σαλπικίδης. Γυμνασμένο ήταν αιρεσί, αλλά ήταν πρώην αρσιβαρίστα, ίσω γι' αυτό είχε το σκάκι. Το κόκκι το είπαμε. Το κόκκι το είπαμε. Εντάξει, το ήξερα, δεν το άκουσα. Συγγνώμη. Έτσι. Και άλλοι πολλοί θα καταλάβετε. Που ήταν σκοράρανε, γιατί ήταν βουλημική απέναντι στα δίχτυα. Είδες πώς τα συνδέει όλα τα πράγματα. Ο Μαραντόνα ως ποδοσφαιριστής δεν ήταν χοντρός, ήταν στυλ Σαλπικίδη. Τέτοιο. Όχι, μωρέ, αυτό πραγματικά θα το στείλω στους δικηγόρους του Μαραντόνα. Αλήθεια. Το ηχητικό. Ήρθε η στιγμή, κυρίες και κύριοι, να αποχαιρετιστούμε για αυτή τη Δευτέρα αθλητικότατη. Όχι, έχω κουραστεί. Τι να σε κάνω, Κατερίνα μου, παίζουν όλοι τα ποδόσφαιρα. Βλέπουμε τόσο παιχνίδια του Σαββατοκύριακο. Πρέπει να ερχόμαστε τη Δευτέρα να τα λέμε κιόλα. 15 μέρες δεν θα έχουμε όμως Super League. Θα είναι η χαρά της έρευνας. Ναι. Το λόγο, επειδή θα κάνουμε έξτρα έρευνες. Έτσι θα απογειωθεί. Σας ευχαριστούμε, Αποστόλη και Κατερίνα. Εμείς Αποστόλη. Εμείς ευχαριστούμε. Για τη χαρά, τη τιμή, τη φιλοξενία. Ας τα ψέματα, Και βγαίνει από τον ΤΕΚΕ. Λοιπόν, σας φιλούμε, σας εγκαταλείπουμε. Ντότα, πρέσβη! Και Κωστίτσα Τσαρός μέχρι και τις 10. Τσαο!